κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλησπέρα. Είναι σήμερα Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024, μια ηλιόλουστη μέρα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα από άποψη ειδησιογραφίας και εκκληθήκαμε να χειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες αφορούν το θρίλερ της Αμαλιάδας. Σήμερα δίνουμε νέα έμφαση στο ρεπορτάζ. Υπάρχουν νέες αποκαλύψεις, νέα ντοκουμέντα. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας. Είναι μάλλον ήδη κοντά μας, κάθεται στη θέση της Ειρήνη Μουρτζούκου. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν κάποια νέα τα οποία. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το Πέδον σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί με το δεύτερο παιδί σου. Έχουμε συνομιλήσει και με το διοικητή του νοσοκομείου, θέλω να σου πω. Σε λίγο θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Είναι ένα ντοκουμέντο το οποίο παρουσιάζει η εκπομπή. Ο κύριος Κατερινόπουλος, ο Θανάσης Κατερινόπουλος είναι κοντά μας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Πέτρο. Θες να πεις κάτι άλλο ή απλά καλησπέρα? Περιμένω, είπα καλησπέρα. Να πω καλά Σαββατοκύριακο, να το πούμε στο τέλος της εκπομπής. Κυρία Ναταλή Βέλτσι, απαστράπτουσα όπως πάντα μας τιμά και. Κοσμή και το στούντιο με την παρουσία της. Καλησπέρα σας, κυρία Βέλτσι μου. Χαίρομαι πολύ που είμαι και στη μεσημεριανή εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Κύριος Αγιστάτσης, γνωστός δικηγόρος, ποινικολόγος, φίλτατος. Καλησπέρα, κύριε Τάτση. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που με βάλατε να μοιραστώ από τη λάμψη της δίπλα της. Της κυρίας Βέλτσι. Και ο Κατερινόπουλος και εσείς είστε οι τυχεροί της ημέρας σήμερα, θέλω να σας πω. Σήμερα, Παρασκευή, όλοι και φάτι είστε. Ελπίζω ότι το κέφι να παραμένει και στο τέλος της εκπομπής. Όλα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Έχουμε νέα, έχουμε εξελίξεις, έχουμε αποκαλύψεις. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Τηλέφωνο καταγγελιών 211-212-2016. Υπάρχει το email, τα βλέπετε τα στοιχεία. Email open τώρα, papakitvopen.gr. Φυσικά υπάρχει και σελίδα στο Instagram open τώρα και στο Twitter, το X όπως ονομάζεται πλέον. Hashtag open τώρα, περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να είμαι ξεκάθαρο, σήμερα έχουμε νέες αποκαλύψεις ό,τι αφορά το θέμα της Αμαλιάδας. Καταρχάς πρέπει να πούμε σήμερα ότι θα πάει να καταθέσει στις αρχές του ΑΤΑ Αμαλιάδας η κυρία Φωτεινή. Έχει κληθεί, Ειρήνη, το γνωρίζεις και εσύ. Να. Γιατί αφορά μια έρευνα η οποία γίνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024. Η κυρία Φωτεινή θα ακολουθήσει και η κατάθεση της μητέρας του παιδιού της Καλλιόπης. Κάποια στιγμή θα κληθείς και εσύ να καταθέσεις, να πεις τη δική σου αλήθεια. Αυτό είναι το ένα σκέλος εκπομπής. Το δεύτερο σκέλος εκπομπής αφορά να δούμε το τι ακριβώς συνέβη με την αδερφή σου. Γιατί έχεις ακούσει και τη μητέρα σου, έχει βγει η μητέρα σου, σε έχει κατηγορήσει ευθέως, έτσι, σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς συνέβη το 2014 στο σπίτι στο οποίο μένατε στο Άργος εκείνη την περίοδο. Ήταν και ο πατέρας σου, ήσουν εσύ. Τα αδέρφια σου και δυστυχώς η ζωή Λιάννα, η οποία έφυγε από τη ζωή. Οπότε θα δώσεις απαντήσεις και σήμερα. Και φυσικά θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά και το τι ακριβώς έχει συμβεί με το μωρό της Κατερίνας. Γιατί θυμάστε ότι η μπέμπα της Κατερίνας, η οποία κατέληξε το 2021 κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, η Κατερίνα βγήκε στις υποθέσεις και κατηγόρησε επίσης εσένα. Είναι η κουμπάρα σου η Κατερίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπομονή, δεν χρειάζεται έτσι. Να έχουμε hard feelings από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, θέλω να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Νίκο Νικολιτάκη, ο οποίος βρίσκεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Συνεχίζεται η δίκη, Νίκο, για την κατηγορουμένη από την Πάτρα, για την υπόθεση της Μαλένας και της Ήρυδας. Σήμερα καταθέτει ο κύριος Μεσογείτης και ο κύριος Μεσογείτης, εξ όσων πληροφορήθηκα, κατάφερε να εκνευρίσει ακόμα και την εισαγγελέα της έδρας. Αλλά θα μας πεις το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, πέρασε και περνά ακόμα δύσκολες στιγμές. Ο κύριος Σημεών Μεσογείτης, ο ιατροδικαστής, ο οποίος καταθέτει για δεύτερη μέρα στη σειρά. Θέλω να σας πω κάτι που συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη υπόθεση της Αμαλιάδας, πριν προχωρήσω στο τι λέει ο κύριος Μεσογείτης, ότι γίνεται πάρα πολύ συζήτηση εδώ και μέρες για την καινοτοπιώδη εκφύλιση του ύπατος, η οποία έχει μεταφραστεί από διάφορους και στα βιβλία, στην ελληνική βιβλιογραφία τουλάχιστον, και τον Ψαρούλη και τον Κουτσελίνη ως ασφυξία υπό προϋποθέσεις. Και γίνεται και εδώ μία μάχη μέσα αυτές τις τελευταίες ημέρες, το παρατηρούμε, επειδή ακριβώς έχουμε το σύμπτωμα στην περίπτωση του βρέφους της Κατερίνας, που είναι ξεκάθαρο για καινοτοπιώδη εκφύλιση, απλά είναι πιο ήπιας μορφής σε σχέση με που την εκεί βέβαια πρέπει να πούμε που ότι έχει παρατηρηθεί στην Μαλένα. Ότι ο ιατροδικαστής στην περίπτωση του βρέφους της Κατερίνας, που κατέληξε το 2021, την χαρακτηρίζει ως σύμπτωμα υποξίας στην καινοτοπιώδη εκφύλιση. Και αυτό βέβαια έρχεται ως σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο έχει πει. Ναι, ναι. Έρχεται σε αντιδιαστολή με αυτά τα οποία έχει καταθέσει και έχει πει επισήμως η κυρία Τσάκωνα και στις καταθέσεις της και στο δικαστήριο σε ό,τι αφορά τη Μαλένα, η οποία επίσης είχε το ίδιο έβριμα. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα δεν δίνει το παρόν η κατηγορούμενη, καθώς έχει ένα πρόβλημα υγείας όπως μάθαμε. Δεν δίνει το παρόν ούτε ο Μάνος Δασκαλάκης,
ούτε η αδερφή της κατηγορουμένης. Η Δήμητρα Βυσπυρίδου. Δίνει όμως το παρόν ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης. Ναι. Δίνει όμως το παρόν ο ιατροδικαστής, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, ο οποίος παρακολουθεί την σημερινή δίκη. Ο κύριος Μπουζιάννης, μισό λεπτό, Νίκο, μου τα πετάς ένα-ένα. Ο κύριος Μπουζιάννης σωστή παρίσταται. Ο κύριος Μπουζιάννης, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, ότι ήταν ο ιατροδικαστής ο οποίος ουσιαστικά ανακάλυψε την κεταμίνη με την οποία είχε ποτίσει κατηγορουμένη σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση το αίμα της άτυχης Τζορτζίνας. Ο κύριος Μπουζιάννης, λοιπόν, για ποιο λόγο έρχεται? Γιατί τον είχαμε δει και θυμόμαστε ότι και παλαιότερα, όταν κατέθεται, νομίζω, η κυρία Τσάκωνα, είχε δώσει πάλι το παρόν ο κύριος Μπουζιάννης. Γιατί έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ιατροδικαστικό, επιστημονικό? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Εξήγησέ μας τα αυτά. Νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Και μπορείς να καταλάβεις και εσύ, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όσοι παρακολουθούμε τη δίκη, τι ακριβώς γίνεται. Αυτή η λεγόμενη μάχη των ιατροδικαστών. Υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη οπωσδήποτε, καθώς τα βέλη για την Χριστίνα Τσάκωνα υπάρχουν και πέφτουν συνεχώς. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μεσογείτης, διέψευσε τη Χριστίνα Τσάκωνα ουσιαστικά, η οποία, να θυμίσουμε στον κόσμο, ότι είχε πει ότι όταν είχε βγάλει το πόρισμα αυτό για την καινοτοπιώδη εκφύλιση υπατικών κυττάρων, που τη μετέφρασε ως υπατική ανεπάρκεια για τη Μαλένα, ότι ήταν σε ένα πάγκο, θυμάστε αυτή την έκφραση, και ήταν μαζί ο κύριος Μεσογείτης και τότε συναντήθηκε με τον κύριο Αγαπητό, τον παθολογανατόμο που έκανε την εξέταση και τον είχε ενημερώσει και ο οποίος της είχε πει ότι είναι η υπατική ανεπάρκεια. Ο κύριος Μεσογείτης, λοιπόν, σήμερα είπε ότι δεν θυμάται τέτοια συνάντηση με την κυρία Τσάκωνα, ότι ναι μεν, ας πούμε, πήγαιναν και έβλεπαν τον παθολογανατόμο, αλλά δεν θυμάται ποτέ τέτοια συνάντηση. Άρα, λοιπόν, για να γίνει σαφές στον κόσμο, ο κύριος Μεσογείτης σήμερα διέψευσε αυτά τα οποία είπε η κυρία Τσάκωνα. Να υπενθυμίσουμε ότι και η κυρία Τσάκωνα, ο κύριος Αγαπητός, μάλλον είχε διαψεύσει την κυρία Τσάκωνα. Άρα, έχουμε δύο διαψεύσεις για την κυρία Τσάκωνα. Πάμε όμως στην ουσία της υπόθεσης. Για ποιο λόγο εξεράγει η εισαγγελική λειτουργός με αυτά τα οποία κατέθεται σήμερα ο κύριος Μεσογείτης? Γιατί εδώ πέρα λέμε, και το έχω πει πολλάκι και εδώ πω για ακόμα μία φορά, ότι είναι. Αναφέρει το δικαίωμα του καθενός επιστήμονα να πηγαίνει και να αυτοεξευτελίζεται σε μια δικαστική αίθουσα. Δεν με ενδιαφέρει. Ποσός με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει καθόλου. Όλους και όλες σου έχω γραμμένους τα παλαιότερα των υποδημάτων. Ο καθένας μπορεί να θέλει να πάει σε μια δικαστική αίθουσα, ρε παιδί μου, και με αυτά τα οποία καταθέτει να γίνει ρεζίλ των σκυλιών. Δικαίωμά του, γούστα του, καπέλο του. Όμως σήμερα, Νίκο, έχουν γίνει συγκεκριμένα περιστατικά, έχουν λάβει συγκεκριμένη διάλογη χώρα μέσα στη δικαστική αίθουσα και μάλιστα αυτοί οι διάλογοι και αυτά τα οποία κατέθεται ο κύριος Μεσογείτης προκάλεσαν την έκρηξη της εισαγγελέως. Εκεί, λοιπόν, θέλω να εστιάσουμε και να μας πεις το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ο λόγος είναι ουσιαστικά ότι ο μάρτυρας είπε ότι η Μαλένα δεν πέθανε από ασφυξία. Όσον αφορά την καινοτοπιώδη εκφύλιση, και επικαλέστηκε ένα χαρτί από βιβλιογραφία, το οποίο όμως κάνει αναφορά σε υποξία και όχι σε ασφυξία. Η εισαγγελέας, λοιπόν, του λέει: μα πώς είναι δυνατόν, μας δίνεται ένα χαρτί που γράφει για υποξία και όχι ασφυξία. Πώς το ερμηνεύετε σε αυτό και γιατί αποκλείεται την ασφυξία? Και λέει αυτός: εντάξει, μπορεί να γράφει υποξία, αλλά είναι τυπογραφικό λάθος. Και βάζω μέσα εγώ και την ασφυξία. Παίρνω την ευθύνη και βάζω μέσα και την ασφυξία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό προκάλεσε την έκρηξη της εισαγγελέως και στη συνέχεια ερωτήθηκε και από την κυρία Μπάτζη και τον κύριο Κατσουράκη, που είναι η δικηγόρη του Μάνου Δασκαλάκη, που υποστηρίζει την κατηγορία. Μάλιστα. Αυτά έχουν συμβεί. Στη δικαστική αίθουσα ο κύριος Μεσογείτης, λοιπόν, είπαμε, συνεχίζει την κατάθεση. Νίκο, παραμένεις εκεί. Αν έχουμε νεότερες πληροφορίες ή αν έχουμε νέες εκρήξεις ή νέα επεισόδια, θα παρέμβεις. Πάμε τώρα να συνδεθούμε κατευθείαν με την αίθουσα σύνταξης. Μας περιμένει ο Βαγγέλης Τριάντης, γιατί έχουμε εξελίξεις, Ειρήνη μου, σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αμαλιάδας. Ο Βαγγέλης παρακολουθεί το ρεπορτάζ, γιατί, Βαγγέλη, πληροφορηθήκαμε ότι η δικογραφία η οποία βρισκόταν στην Αθήνα και αφορούσε το θάνατο του παιδιού, του δεύτερου παιδιού της Ειρήνης που κατέληξε μέσα στο παίδον, έφυγε από την Αθήνα και έχει πάει στην Πάτρα. Πες μας όμως το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, έχουμε εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο τις τελευταίες ώρες. Πράγματι, η δικογραφία που είχε σχηματιστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας αναφορικά με το θάνατο του δεύτερου παιδιού της Ειρήνης Μουρτζούκου, που ουσιαστικά διερευνά τις συνθήκες θανάτου του παιδιού της του μόλις 33 ημερών βρέφος που έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Παίδων το 2023. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Πάντρας, όπου βρίσκονται και οι υπόλοιπες δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί και κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένονται και υπάρξει και συνένωση των δικογραφιών, ούτως ώστε να έχουν υπό την εποπτεία ενός εισαγγελέα, που ούτως ή άλλως
Η εντολή για τη διενέργεια έρευνας έχει γίνει από ειδικό εφέτη ανακριτή προς τις αγγελίες πρωτοδικών Αμαλιάδας και Αχαΐας, ότως ώστε να γίνουν πιο καλύτερα οι έρευνες αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου. Είναι μια τελευταία εξέλιξη, Πέτρο, μια σοβαρή εξέλιξη και αναμένεται να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Άρα, η δικογραφία η οποία υπήρχε στην Αθήνα, γιατί πρέπει να πούμε ότι είχε χρεωθεί σε μια συγκεκριμένη εισαγγελέα, στην κυρία Γνεσούλη, μετά την παραγγελία την οποία είχε δείσει ο προϊστάμενος εισαγγελέας Εφετών Πατρών, ο κύριος Νικολάου, έφυγε από την Αθήνα, έχει διαβιβαστεί ήδη στην Πάτρα. Εκεί πέρα ενδεχομένως να περιέχονται και καταθέσεις των γιατρών, γιατί το κοριτσάκι της Ειρήνης νοσηλεύτηκε για 33 μέρες, θυμάμαι σωστά. Παρά μία μέρα για δύο μήνες. Για δύο μήνες σχεδόν. Νοσηλεύτηκε μέσα στο παίδον, ήσουν απαρούσα εσύ, ήσουν από πάνω διαρκώς. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι όλα έχουν καταθέσει και γιατροί. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες και πρέπει να πούμε, Βαγγέλη, ότι σε λίγη ώρα θα μας αποκαλύψεις τι σου απαντά αποκλειστικά στην εκπομπή ο διοικητής του ΠΕΔΟΝ Αγία Σοφία σε ό,τι αφορά μια ανακοίνωση η οποία φέρεται να έχει εκδοθεί από το νοσοκομείο. Έτσι, έχεις μιλήσει μαζί του, έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα, σου έχει πει συγκεκριμένα πράγματα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα λοιπόν να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκο, η οποία βρίσκεται, είναι κάτοικος Αμαλιάδας. Η Μιλένα σχεδόν λείπει κανένα μήνα, την έχει χάσει η οικογένειά της, τα παιδιά της. Κάνει το ρεπορτάζ και κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ η Μιλένα Μπαχαρνίκο. Είναι εξαιρετική συνάδελφος και θέλω να την ευχαριστήσω και δημόσια. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε μαζί της, γιατί βρίσκεται μαζί με τη μητέρα σου, Ειρήνη. Είναι η Πόπη. Την κυρία Πόπη Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα, Μιλένα. Την καλησπέρα μου και στην κυρία Πόπη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρο. Εδώ είμαστε με την κυρία Πόπη. Να σας πω ότι λόγω του ότι το ρεπορτάζ τρέχει, δεν πρόλαβα καν να ενημερώσω. Λίγο πριν συνομιλήσαμε με συγγενικό πρόσωπο της κυρίας Πόπης σχετικά με όσα έχουν ακουστεί από τον πατέρα της Ειρήνης και ο οποίος μας έχει δώσει κάποιες πληροφορίες, όποτε θέλετε μπορούμε να τις μοιραστούμε. Ωραία, γιατί ο πατέρας σου, Ειρήνη, έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γονείς σου βρίσκονται σε μία αντιδικία. Η μητέρα σου, βέβαια, ναι, δεν έχουν καλές επαφές. Ναι. Η μητέρα σου ευθέως έχει βγει και σε έχει κατηγορήσει ότι εσύ ευθύνεσαι για το θάνατο. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει, ότι εσύ δολοφόνησες την αδερφή σου, τη Ζωή Ηλιάνα. Όλα αυτά έχουν σημειωθεί το 2014. Μιλένα μου, παραμένετε με την κυρία Πόπη. Θέλω λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα και σε διαφημίσεις να μου δείξετε ξανά τον χάρτη με τους 5 θανάτους. Αν έχουμε αυτή την κάρτα, γιατί ξέρετε, η Ειρήνη, αυτό το κορίτσι, αυτή η νεαρή γυναίκα, έχει μπει στη δίνη ενός κυκλώνα, Ναταλή μου και Θανάση και κύριε Τάτση. Βάλετε πανταχώθεν. Αυτά τα οποία σημειώθηκαν τη Δετάρτη το βράδυ στις υποθέσεις ήταν συγκλονιστικά, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, βγήκε η κουμπάρα της η Κατέρινα και την κατηγόρησε για τη δολοφονία της Μπέμπα το 2021 και βγήκε και η μητέρα της η Πόπη. Και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν εκλειθεί ακόμα από τις αρχές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε τώρα που οι δικογραφίες μαζεύτηκαν στην Πάτρα όλες να κληθούν. Ας ελπίσουμε να συστηθεί. Πάρτε, κάτε εδώ πέρα τις αντιδράσεις της Ειρήνης, κουνάει τα χέρια της και το κεφάλι. Ειρήνη μου, ζητάς την αλήθεια και θα την πάθεις την αλήθεια. Ναι. Περίμενε, κάνε λίγο υπομονή. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε το θάνατο του 2014. Σε λίγη ώρα, κυρία Πόπη, θα μας πει και θα μας πει, δώσει νέες πληροφορίες για το τι ακριβώς ισχυρίζεται ότι συνέβη όταν έφυγε από τη ζωή η Ζωή Ηλιάνα. Πρέπει να πούμε ότι ως αιτία θανάτου έχει καταγραφεί η λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και βλέπουμε πάλι ότι υπάρχει διάμεση πνευμονίτιδα. Πέθανε στο σπίτι και κατέληξε την 6η Φεβρουαρίου. Πρέπει να πω επίσης, και Ειρήνη, εσύ δεν ξέρω, ήσουν μικρούλα τότε, ενδεχομένως δεν το θυμάσαι, ότι δύο μέρες νωρίτερα την είχαν πάει στο νοσοκομείο γιατί παρουσίαζε κάποια προβλήματα με βροχίτιδα και της είχαν δώσει και ένα αντισταμινικό φάρμακο, το αέριο, στο οποίο λαμβάνει η αδερφή σου. Το 21 έφυγε η κόρη της κουμπάρα σου, της Κατερίνας η Μπέμπα. Θέλω να σου πω ότι σε λίγη ώρα έχουμε κάποια ντοκουμέντα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί εκείνη την ημέρα είχε κληθεί και εσύ και η Κατερίνα και είχατε καταθέσει στις αρχές. Ναι. Έτσι. Είχε δώσει κατάθεση, το θυμάσαι αυτό. Ναι. Ό,τι μου έλεγε η Κατερίνα, δηλαδή, ό,τι ήξερα. Ναι. Θα δούμε τι έχει πει, τι έχει πει η Κατερίνα, θα τα δούμε όλα αυτά. Εσύ, βέβαια, ξέρει τι έγινε εκείνο το βράδυ, γιατί ήσουν παρούσα και μα έχει πει, θέλω να μου θυμίσει, πόσες ώρες είχε πει ότι έψαχνε την Κατερίνα στο τηλέφωνο, το θυμάσαι αυτό. Όχι. Την έπαιρνες πάντως τηλέφωνο, είχες πει και δεν την έβρισκες. Ναι. Αυτό είναι κάτι προβληματικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μια μάνα φεύγει, αφήνει το παιδί της σε ένα σπίτι, όχι, είσαι μόνη. Η δική μου τη βρήκανε στο. Εσύ τη συνάντησες πάντως στο νοσοκομείο, έτσι. Ναι. Οπότε την έψαχνα. Από το βράδυ. Από το βράδυ την έψαχνα σε ρίγκη. Δηλαδή, λίγο πριν γίνει το συμβάν με το παιδάκι. Δηλαδή, τι ώρα έγινε το συμβάν. Τι ώρα έχει γίνει αυτό, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι. Κάτσε, ρε Ειρήνη, δεν θυμάσαι ένα τόσο σοβαρό σημαντικό πράγμα. Δεν θυμάμαι τόσο στον εαυτό μου, δηλαδή. Επιλεκτικά θυμάσαι. Ό,τι θες, θυμάσαι, δηλαδή. Βράδυ. Δεν θυμάμαι. Βράδυ ήταν, έτσι.
Ναι. Βράδυ. Ξημερώματα. Δεν άκουσα, δεν είδα, δεν θυμάμαι και μετά ψάχνει και την αλήθεια. Θα βρεθεί η ειρηνία. Λοιπόν, σταματήστε τώρα. Δεν θέλω τώρα αυτά. 19 Ιουνίου 2022 το πρώτο παιδί, το δικό σου πάλι διάμεση πνευμονίτιδα. 23 ανακοπή καρδιά σε λίγη ώρα. Θα δούμε τι λέει ο διοικητής του Πέδων Αγία Σοφία και ο Παναγιωτάκης, για τον οποίο έχουμε εξελίξει σήμερα, καθώς θα πάει να καταθέσει η Αιγαία η Φωτεινή, θα κληθεί να καταθέσει η Καλλιόπη και φυσικά κάποια στιγμή και η Ειρήνη Μουρτζούγου. Και θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλετε να δείτε το διαγωνισμό, γιατί κληρώνουμε. Βέβαια, θέλετε να δείτε διαγωνισμό, γιατί σήμερα κληρώνουμε τζάκι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε, γιατί ο όμιλος επιχειρήσεων Φράγκου σας κάνει δώρο αυτό το τζάκι, λακούνζα, ισπανικής προέλευσης και καταγωγής. Και ισπανικά καυσόξυλα, θέλω να σας πω, και ελληνικά. Ένα τζάκι το οποίο κοστίζει περισσότερο από 4.000 ευρώ, ένα καταπληκτικό τζάκι το οποίο μπορείτε να το βάλετε είτε στο γραφείο είτε στο σπίτι. Τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας κάπα όμικρον κενό, όνομα, επώνυμο στο 14800. Η κλήρωση σήμερα στην εκπομπή, έχετε κάποιες ώρες, μέχρι το τέλος της εκπομπής θέλω να δηλώσετε δυνατή συμμετοχή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, τηλεφωνώντας ή στέλνοντας SMS, μπαίνετε αυτομάτως στην άλλη μεγάλη κλήρωση για τις 5.000 ευρώ μετρητά. Είναι αυτό το ποσό το οποίο μας το δίνει η Βιοκαρπέτ. Στη Βιοκαρπέτ υπάρχουν εκπτώσεις, οι οποίες αυτή την περίοδο φτάνουν το 15%. Όμως, το μεγάλο δώρο της Βιοκαρπέτ, και την ευχαριστούμε θερμότατα, είναι οι 5.000 ευρώ μετρητά. Με τον ίδιο τρόπο, είτε τηλεφωνείτε ή στέλνετε SMS, κλήρωση στο τέλος του μήνα, 29 Νοεμβρίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ειρήνη Μουρτζούκου. Αποκαλύψεις από το Πέδον. Η μητέρα της, η Πόπη, έχει κάνει συγκεκριμένες κινήσεις. Η Πόπη, θα τις μάθετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και φυσικά πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και μαρτυρίες για την περίπτωση του Παναγιωτάκη, γιατί και η Ειρήνη ψάχνει την αλήθεια. Παίζει βιντεοκασέτα στην τηλεόραση. Παίζει και παραπέζει. Στην τηλεόραση του Open. Ώρα για 80's, ώρα για βιντεοκασέτα. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Open Ελληνικά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε να πάρω τη θέση μου απέναντι στην Ειρήνη Μουτζούκου. Θέλω να σου πω ότι είναι πιο αναπαυτική η δική σου πολυθρονική μου. Γελάς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοντεύω να πέσω κάτω. Λοιπόν, πάμε στην Αμαλιάδα, μας περιμένει η μητέρα σου, Ειρήνη. Σαν κατηγορούμενος είσαι εκεί. Είμαι. Σαν κατηγορούμενος κάθεσαι. Άσε που είσαι και πιο ψηλός από την Ειρήνη. Δεν αλλάζεται θέση. Λοιπόν, πάμε στην Αμαλιάδα, μας περιμένει η κυρία Πόπη Αναγνωστοπούλου. Ναι, βέβαια. Τη Μιλένα. Λοιπόν, κυρία Πόπη, καλησπέρα από Αθήνα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ και από την Τετάρτη έχετε βγει και έχετε πει δημόσια ότι η κόρη σας, η Ειρήνη, ευθύνεται για τον θάνατο της Ζωής Ηλιάνας, η οποία έφυγε το 2014. Θέλω λίγο να θυμηθείτε και να επαναλάβουμε το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, τι θυμάστε εσείς, εκείνο το μεσημέρι, εκείνο το απόγευμα μάλλον, ήταν απογευματινές ώρες, να τα ανακαλέσετε λίγο στη μνήμη σας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί σε λίγη ώρα, κατά αποκλειστικότητα, θα παρουσιάσουμε, εκείνη την ημέρα είχε κληθεί ο πρώην σύζυγός σας, ο κύριος Γιάννης Μουρτζούκος, από τις αρχές και είχε καταθέσει. Έχει πει συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θέλω λίγο να δώσω πρώτα το λόγο σε εσάς. Ναι. Ήτανε άρρωστη η μικρούλα δύο μέρες πριν. Είχαμε πάρει, όπως λέτε, το αέριο στο αντισταμινικό. Εκείνη την ημέρα δεν υπήρχαν, είχαν φύγει ήδη τα συμπτώματα της μικρής. Τα είχαμε βάλει για ύπνο το μεσημέρι. Ήμουνα εγώ με τα υπόλοιπα παιδιά στο σπίτι και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου, ο οποίος κοιμόταν μαζί με το γιο μου, και τα κορίτσια στο δωμάτιό μου. Η Ειρήνη ήρθε και με ειδοποίησε ότι το μικρό η Ζωήτσα
ότι έκανε ένα βήχα. Πήγα από εκεί στο δωμάτιο να τη δω και την είδα όπως την είδα. Είδα τα ποδαράκια της και τα χεράκια της μελανά. Μελανά. Δεν είδε είναι... κάτι ότι κάτι έχει στο βάρο το παιδί. Μισό λεπτό. Ναι. Μελανά, γιατί το μελανό είναι ένα συγκεκριμένο... κάτι δείχνει το μελανό, δηλαδή. Είχε μετά και... από πόση ώρα μπήκε στο δωμάτιο από την ώρα που έμεινα μέσα το παιδί, θυμάται, περίπου. Κρίσιμο. Μπήκε το μεσημέρι να κοιμηθούν τα παιδιά. Τι ώρα, ας υποθέσουμε ότι ήταν 3 η ώρα, 4, ας υποθέσουμε. Πήγε μετά από μισή ώρα, μετά από μια ώρα, μετά από 2 ώρες. Μισή ώρα περίπου, από την ώρα που είχε κοιμηθεί. Μισή ώρα 4, 4 και 10 περίπου είχε κοιμηθεί. Και η προηγούμενη φορά που είχε μπει μέσα... γύρω στις 4.30 με 5 παρα 25. Άρα τελευταία φορά μπαίνετε γύρω στις 4, 4 και 4. 4 και 10, 4 και 4, ναι. Και μετά ξαναμπήκες... Μισό λεπτό, Θανάση. Και το κοριτσάκι κοιμόταν. Η Μπέμπα. Ναι. Κοιμόταν. Και μετά ξαναμπήκατε 5 παρά. Σας ειδοποιεί μάλλον η Ειρήνη. 5 παρα 25, κάπου εκεί. 5 παρα 20. Ειρήνη, έβηχε. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Ναι, έκανε τον ίδιο βήχα που είχε κάνει την ημέρα που την πήγαν στο νοσοκομείο. Τι ώρα το πρωτόβαλε το παιδί για ύπνο, Ειρήνη, τι ώρα ξαπλώσατε? Με το που έφαγε την έβαλε για ύπνο. Περίπου ώρα. 2-3. Κυρία Πόπη, εγώ είχα γυρίσει στο σχολείο την τάση και την έβαλε για ύπνο. Τι ώρα το σχολείο σχολάς 1.30 ώρα. 2 η ώρα ήρθα εγώ, 3 η ώρα φάγαμε όλοι μαζί. Από το σχολείο ήρθε γύρω στις 2 η ώρα, 2 και κάτι. Μπράβο. Γύρω στις 3 περίπου φάγαμε, 4 η ώρα σας λέω, 4 και 4. Ό,τι είχε φάει, και 10 έπεσαν τα παιδιά για ύπνο. Η κλινική εικόνα της κόρης σας μέχρι εκείνη τη στιγμή ποια ήταν? Δηλαδή θέλω να πω ότι 2 μέρες πριν την είχατε πάει σε ένα νοσοκομείο, της είχαν δώσει αυτό το αντισταμινικό, το αέριους. Ήτανε καλά όμως εκείνη την ημέρα το παιδί, θυμάστε? Τον είχε αυτό το βήχα όμως η ζωή. Ναι, ναι, πολύ καλά. Δεν είχε δηλαδή κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι το οποίο να σας προβληματίζει? Προσπαθώ να βρω ένα βιντεάκι που υπήρχε και το προηγούμενο βράδυ, το οποίο καθόταν και χόρευε και μας έδειχνε πώς τρώει τα μακαρόνια, να σου πω συγκεκριμένα, με το χεράκι της. Αλλά δεν μπορώ να το βρω ακόμα. Εγώ το έχω, αλλά είναι σε φάκελο. Πρέπει να κάτσω βράδυ να το πιέσω. Το έχεις αυτό το βίντεο. Το. Άρα ουσιαστικά συμφωνείς με αυτό το οποίο λέει η μητέρα σου. Αυτό ότι χόρευε το βράδυ κοινό κοινά. Το θυμάσαι. Όλοι το έχω. Δηλαδή σε 10 λεπτά το παιδί εμφάνισε κοιάνωση. Ναι. Έτσι. Ενώ κοιμότανε. Όχι, δεν προηγήθηκε ένας βήχας. Η Ειρήνη ήταν μαζί με τον. Ναι. Ό,τι είχε φάει και το είχε φάει. Μελάνιασε το παιδί σε ένα δεκάλεπτο. Αυτό ακούμε. Ναι, αυτό ακούμε. Από τη μητέρα και την αδερφή. Ναι. Εσύ αυτό το θυμάσαι αν ήταν μελανό το παιδί όταν το είδες, Ειρήνη? Γιατί εσύ όχι, το... φώναξε κατευθείαν τη μάνα μου, γιατί 2 μέρες πιο πριν... Δεν θυμάσαι όμως πώς ήταν. Όχι, 2 μέρες πιο πριν είχε κάνει αυτό το βήχα και της είχε δώσει αυτό το φάρμακο. Σας το λέω αυτό γιατί έχω κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες δεν μπορώ να τις δείξω στην εκπομπή. Οι οποίες φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Αυτές οι φωτογραφίες, κύριε Πέτρο, από πού έχουν βγει? Τις αυτές, ναι. Αυτές είναι φωτογραφίες οι οποίες περιέχονται, γιατί θυμάσαι ότι την Τετάρτη στις υποθέσεις μου ζήτησες να τις δείξω στον αέρα. Εγώ επειδή όμως σέβομαι ότι... Σε πληροφορώ, εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Επειδή είναι λεπτό το ζήτημα, θυμάσαι τι σου απάντησα. Να. Στο διάλειμμα ήρθες και στις έδειξα. Να. Είναι πολύ σκληρές οι εικόνες. Εγώ δεν μπορώ να τις παρουσιάσω αυτές τις φωτογραφίες. Η εικόνα είναι πολύ σκληρή όπως βρέθηκε. Η αντίδραση της Ειρήνης, Πέτρο, ποια ήταν όταν τις είδε, θυμάσαι? Γιατί δεν τις είδε η Ειρήνη, πού τις είδε? Μετά στο διάλειμμα είπε. Στο διάλειμμα, εγώ τις έδειξα. Παναγία. Θυμάσαι την αντίδραση? Παναγία μου. Πώς ένιωσε η Ειρήνη? Δεν κοιμήθηκε η αντίδραση. Το παιδί δεν κοιμήθηκε μετά. Θανάση, δεν είσαι συνήγορος εδώ πέρα της Ειρήνης. Να ακούσω λιγάκι την Ειρήνη. Δεν ορίστε. Έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, όχι. Τι είπε? Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μα δεν την είδε αυτή την εικόνα όταν είδε στο κρεβάτι και είδε πίσω τη μητέρα τη. Όχι. Χρειάζονται φωτογραφίες. Άρα σοκαρίστηκες. Να. Εσείς τις έχετε δει τις φωτογραφίες αυτές, κυρία Πόπη? Ναι. Ήταν εκείνη η εικόνα του παιδιού την οποία αντικρίσατε όταν μπήκατε εκείνο το απόγευμα, το μοιραίο απόγευμα στο δωμάτιο? Ναι, ναι. Όχι. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες είναι γύρω στα 10 λεπτά, 1/4 μετά τραβηγμένες. Και μετά πηγαίνετε στο νοσοκομείο, σας ανακοινώνεται ο θάνατος. Ποιος τις τράβηξε? Είναι ναι. Από το νεκροτομείο προφανώς, δεν ξέρω ποιος έχει τραβήξει. Λοιπόν, να. Θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία. Όχι, είναι στο κρεβατάκι του νοσοκομείου αυτές. Α, από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Α, μπράβο. Την ώρα που παραλάβανε το παιδί.
δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν μπορώ να δείξω τις φωτογραφίες, δεν θέλω να δείξω τις φωτογραφίες γιατί θα προκαλέσω πόνο και στην κυρία Πόπη και στην Ειρήνη και θα σοκαριστεί το Πανελλήνιο. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι εγώ αντίκρισα ένα πολύ, πολύ σκληρό θέαμα. Πολύ σκληρό θέαμα. Η Ειρήνη τη είδε στο διάλειμμα και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί το βράδυ. Λοιπόν. Μου είχαν πει ότι έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες από το γραφείο και δεν μ' άφηνε. Ωραία. Λοιπόν, άνω τελεία, το κλείνουμε αυτό με τις φωτογραφίες. Ναι. Να δώσουμε τη συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Επειδή δυστυχώς η Ειρήνη έχει έρθει αντιμέτωπη με την εικόνα ενός νεκρού μωρού πολλές φορές. Τι είναι αυτό που σε σόκαρε τόσο πολύ, το ότι ήταν η αδερφή σου? Δεν θέλω να σε λεπτομέρειες προφανώς. Κάτι τέτοιο παρόμοιο ξανά. Αλλά λες δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και δυστυχώς και εκεί που την είδα δεν ήθελα όταν την είδα. Έχουν έρθει πολλές φορές αντιμέτωποι με τη θένος να κουμπίσει. Δεν μου άρεσε η εικόνα αυτή που την είδα. Δεν μου άρεσε όλη αυτή η εικόνα. Την αγαπούσε την αδερφή σου. Πάρα πολύ. Την αγαπούσε την αδερφή της κυρία Πόπη Ειρήνη, έτσι? Ναι. Δυστυχτικά μου το λέτε το ναι. Διστακτικά το λέω. Για ποιο λόγο. Έχω πει γιατί. Ορίστε. Γιατί αν φοβάμαι ότι τους έχει κάνει κάτι. Ορίστε. Σας είχε δώσει όμως δείγματα σε προγενέστερο χρόνο. Δηλαδή, μας είπατε ότι όταν μείνατε έγκυος στον Αντρέα, ερχόταν και σας χτυπούσε και το παραδέχτηκε. Και η Ειρήνη στην κοιλιά, προκειμένου να μην φέρετε στον κόσμο το παιδί. Μια ακραία αντίδραση, η οποία δεν δικαιολογείται πουδενή. Βέβαια, έχει δώσει την εξήγησή της η Ειρήνη. Αλλά με την αδερφή της, τη Ζωή Ηλιάνα. Όταν ήρθε στο... ποια είναι η εξήγηση? Ορίστε. Ότι προσπαθούσε να σκοτώσει. Ποια είναι η εξήγηση? Ειρήνη, λέει ότι. Τι είχε πει, Ειρήνη? Πριν καν γεννηθεί. Ειρήνη, τι είχε συμβεί? Δεν ήθελα να ξανακάνει άλλο παιδί. Δεν ήθελε, λέει. Ορίστε. Ναι. Άρα ήθελε να το σκοτώσει και εκείνο. Μάλιστα. Με τη Ζωή Ηλιάνα τη ζήλευε, τη ζήλευε την Μπέμπα. Είχε πρόβλημα με την Μπέμπα. Έπαιζε με το μαξιλάρι, τι έκανε, έχουν ακουστεί πολλά. Όχι, το μαξιλάρι δεν έγινε με τη Ζωήτσα. Με ποιον έγινε? Τώρα, αν τη ζήλευε ή όχι, δεν το ξέρω εγώ. Με τη Γεωργία. Στη Γεωργία έβαζε το μαξιλάρι, στη Γογό. Η οποία ευτυχώς είναι στη ζωή. Έτσι. Πάντως είναι λυπηρό που η μητέρα δεν γνωρίζει τα συναισθήματα του παιδιού της και δεν ξέρει αν το ένα παιδί ζήλευε το άλλο. Είναι λυπηρό. Αλίμονο αν δεν ξέρουμε τα συναισθήματα του παιδιού μας. Χωρίς να θέλω να σας κρίνω, αλλά ο ένας δεν ξέρει αυτό, ο άλλος δεν ξέρει εκείνο. Λοιπόν, λυπηρό δεν είναι μόνο η έλλειψη. Γιατί το λυπηρό είναι ότι δεν ξέρω τι είναι το ύφος αυτό που βλέπουμε και η επιδερμικότητα. Εδώ έχουμε ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και βλέπουμε αυτές τις δύο κυρίες να απαντάνε με μια χαλαρότητα, με μια επιδερμικότητα, λες και μας έπεσε μια φραντζόλα ψωμί στον δρόμο. Πάμε να δούμε λίγο, γιατί θέλω να τρέξω στο ρεπορτάζ, τι κατέθεσε ο πρώην σύζυγός σας, ο πατέρας σου, Ειρήνη, ο Γιάννης Μουρτζούκος, όταν κλήθηκε εκείνη την ημέρα από τις αστυνομικές αρχές. Παρακαλώ. Συγκλονίζει η κατάθεση του Γιάννη Μουρτζούκου, πατέρα της Ειρήνης, αναφορικά με το θάνατο της μικρής του κόρης το 2014. Πρόκειται για κατάθεση που δόθηκε μετά το θάνατο της μικρής, το Φεβρουάριο του 2014, στην οποία περιγράφει όσα συνέβησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής, στην κατάθεσή του περιγράφει πώς ξεκίνησαν όλα στις 4 Φεβρουαρίου του 2014. Είμαι παντρεμένος με την Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη και έχουμε 4 παιδιά. Η μικρή μας κόρη Ζωή Ηλιάνα, από τις 4 Φεβρουαρίου 2014, ήταν αδιάθετη και είχε βήχα και καταρροή από την πίτη. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2014, την πήγα με τη σύζυγό μου στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου απογευματινές ώρες, όπου της χωρήθηκε αντιβίωση από τους γιατρούς, την οποία αγοράσαμε και της χορηγείται μία φορά την ημέρα. Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μουρτζούκος περιγράφει το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την Ειρήνη, όπου και τον ενημέρωσε ότι η μικρή της αδερφή είχε χάσει τις αισθήσεις της. Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2014, μου τηλεφώνησε η μεγάλη μου κόρη Ειρήνη και μας είπε ότι η μικρή μας κόρη είχε χάσει τις αισθήσεις της και προσπαθούσε να τη συνεφέρει η σύζυγός μου. Αμέσως, ζήτησα άδεια από τον εργοδότη μου και πήγα στο σπίτι, όπου μετέφερα την κόρη μου στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου οι γιατροί με ενημέρωσαν ότι ήταν νεκρή στις 17:35 της ίδιας ημέρας, ενώ νωρίτερα προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή για περίπου 30 λεπτά.
Λοιπόν, αυτά κατέθεσε ο πατέρας σου, Ειρήνη. Αυτό κατέθεσε, κυρία Πόπη, ο πρώην σύζυγός σας, ο Γιάννης Μουρτζούκος. Ουσιαστικά λέει ότι. Πότε έγινε αυτή η κατάθεση? Έγινε την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα. Την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα. Είναι η μοναδική κατάθεση, θέλω να σας πω, που έχει δοθεί. Την έχουμε στη διάθεσή μας, αυτή την κατάθεση. Λέει ότι εκείνη την ημέρα, εκείνη την αποφράδα ημέρα, του τηλεφώνησες εσύ, τον ειδοποίησες ότι η μικρή κόρη είχε πάθει κάτι και ότι προσπαθούσε να την συνεφέρει η σύζυγός σας. Αυτά είπε στις αρχές. Κυρία Πόπη, εσείς χθες μας είπατε ότι από την πρώτη στιγμή είχατε υποψιαστεί ότι κάτι κακό είχε συμβεί στο παιδί σας και ότι είχε βάλει το χέρι της Ειρήνη, αλλά σας απέτρεψε από το να πείτε την αλήθεια ο πρώην σύζυγός σας. Βέβαια, θέλω να πω ότι εκείνος το αρνείται και μάλιστα από ό,τι έχω πληροφορηθεί, σκέφτεται να στραφεί και νομικά εναντίον σας, γιατί λέει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ναι, το άκουσα κι εγώ αυτό. Μπορεί να κινηθεί όπου θέλει ο κύριος. Γιατί έχετε, όπως είπατε, και την κατάθεσή του μπροστά, ότι εγώ ήμουνα στο σπίτι, η Ειρήνη μας ειδοποίησε, η Ειρήνη το πάλι το παραδέχεται τώρα εκεί μπροστά σας. Δεν ξέρω που είναι το ψέμα το δικό μου και όλα αυτά. Πάντως θέλω να πω ότι έχω συνομιλήσει με τη μητέρα σου, Ειρήνη, αρκετές φορές. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή της ό,τι αφορά το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το απόγευμα. Και έχει και προβεί και σε ορισμένες νομικές κινήσεις, οποίες θα τις παρουσιάσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας και την κυρία Σπανουδάκη, τη γνωστή ιατροδικαστή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι είναι μαζί μας σήμερα, σε μια τόσο δύσκολη ημέρα και σε μια τόσο έντονη εκπομπή. Μπορούμε να δούμε και την κυρία Σπανουδάκη, παρακαλώ. Κυρία Σπανουδάκη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα. Η κυρία Πόπη είναι η μητέρα της Ειρήνης. Η Ειρήνη Μουρτζούκου είναι κοντά μας και συζητάμε. Έχουμε αρχίσει και αναλύουμε το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα όταν έφυγε από τη ζωή ξαφνικά η μικρή αδερφή της Ειρήνης. Ήταν 18 μήνων τότε, η ζωή Λιάννα. Η κυρία Πόπη λέει ότι το κορίτσι και η Ειρήνη το ίδιο λέει ουσιαστικά, δηλαδή δεν διαφέρουν κάτι, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα λεγόμενά τους, ότι τάισε αυτή την μπέμπα, την έβαλε για ύπνο γύρω στις 4 η ώρα. Και κάποια λεπτά αργότερα, μισή ώρα, τρία τέταρτα, ειδοποιήθηκε από την Ειρήνη, η οποία ήταν στο δωμάτιο, ότι το παιδί δεν ένιωθε καλά. Η Ειρήνη άκουσε κάτι σαν βήξιμο, κάτι το οποίο, όπως λες, η Ειρήνη μου το έχει παρουσιάσει και δύο μέρες νωρίτερα. Μας επισημαίνουν κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι το προηγούμενο βράδυ το κοριτσάκι και η Ειρήνη έχει και ένα βίντεο. Ήταν ευδιάθετο και χόρευε, τι έκανε? Ναι, όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ χόρευε. Όλο το βράδυ χόρευε. Αλλά το πλέον σημαντικό είναι αυτό το οποίο θέλω να πείτε εσείς, κυρία Πόπη, στην κυρία Σπανουδάκη. Ποια ήταν η εικόνα της μπέμπας όταν μπήκατε στο δωμάτιο? Δηλαδή, τι ήταν εκείνο το οποίο σας έκανε εντύπωση, για να πάρουμε και την άποψη του αρμοδίου επιστήμονα? Ναι. Το παιδάκι είχε χάσει τις αισθήσεις του, γιατί σήκωσε τα χεράκια του και τα ποδαράκια του. Είδα τα μελανά σημεία και δεν είχε καμία αντίδραση. Προσπάθησα να τους δώσω το φιλί της ζωής και δεν είπα απλά κάτι στην Ειρήνη εκείνη την ώρα για να μην τους τρομάξω. Και είπα απλά να ειδοποιήσω τον μπαμπά της να πάμε στο νοσοκομείο. Άρα, κυρία Σπανουδάκη, κάνει λόγο για ένα παιδί το οποίο ήταν μελανό. Τι σημαίνει αυτό? Όπως λέμε εμείς, κύριε Κουσουλέ, ήταν κυανοτικό. Η κυάνωση, τι είναι κυάνωση? Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι έχει μέσα τη λέξη κυανό, χρώμα μπλε δηλαδή. Αυτό προκλήθηκε γιατί? Γιατί κάποια μέρη του σώματος προφανώς δεν είχαν οξυγόνο. Αυτό το έβριμα συναντάμε όταν δεν έχουμε οξυγόνο στα σημεία του σώματος. Υπάρχει κεντρική κυάνωση και περιφερική. Από ό,τι άκουσα πριν, αναφέρανε ότι ήταν κυανοτικά τα χέρια και τα πόδια. Σωστά? Δεν ξέρω τις φωτογραφίες, δεν μπορώ να εκφέρω. Κυρία Πόπη, τα χέρια και τα πόδια ήταν κυανοτικά μπλε? Εκείνη τη στιγμή, ναι, εγώ αυτά είδα. Ναι. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν για μια περιφερική κυάνωση, που σημαίνει ότι ο ιστός δεν έχει οξυγόνο. Το μέρος του σώματος δεν οξυγόνωνε. Και στο στοματάκι της γύρω ήταν μελανό. Πιθανότατα να είχε κάνει κυάνωση και των χυλαίων, που σημαίνει επίσης ότι δεν έχουμε οξυγόνο. Άρα το παιδί, εφόσον δεν είχε οξυγόνο, σημαίνει ότι ήταν νεκρό. Σε πόση ώρα προκαλείται η κυάνωση, κυρία Σπανουδάκη?
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει οξυγόνο στο κάθε μέρος του σώματος, σημαίνει ότι αρχίζει και κάνει αυτή την κυάνωση λόγω της έλλειψης του οξυγόνου. Άμεσα, δεν είναι ώρα, είναι από τα πρώτα λεπτά αρχίζει και δημιουργείται, γιατί σημαίνει ότι δεν έχει οξυγόνο το σημείο αυτό. Άρα τα 30, 35, 40 λεπτά στα οποία βρισκόταν το παιδί και κοιμότανε και η κυρία Πόπη ήταν απούσα από το δωμάτιο, αν κάτι συνέβη στο παιδί, έτσι, δηλαδή με κάποιο τρόπο του στερήθηκε το οξυγόνο, είναι λογικό, ήταν λογική η εικόνα την οποία αντίκρισε η κυρία Πόπη μπαίνοντας, που την ειδοποίησε βέβαια η Ειρήνη. Πολύ σωστά. Εφόσον δεν έχουμε οξυγόνο, σημαίνει ότι δεν έχουμε και ζωή. Αυτά τα λεπτά τώρα θα μπορούσε να ήταν τα τελευταία 5-10 λεπτά, ανάλογα. Δεν σημαίνει ότι από την ώρα που έμεινε στο δωμάτιο το παιδί μόνο του ήταν και από εκείνη την ώρα. Όταν ένας ιστός, ένα σημείο του σώματος, κύριε Κουζουλέ μου, δεν οξυγονώνεται, σημαίνει ότι έχει αυτό, παίρνει αυτό το μπλε χρώμα που λέγεται κυάνωση. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, ο Παναγιωτάκης έφτασε κυανωτικός, σημαίνει ότι ήταν μπλε περιοχή, κυανή η περιοχή των χυλαίων. Από ό,τι θυμάμαι και τον ονείχονε, στα νύχια υπήρχε κυάνωση, που είχε αναφέρει ο συνάδελφος. Αυτή η ξαφνική πτώση του οξυγόνου, κυρία Σπανουδάκη, πώς μπορεί να προκληθεί? Ωραία. Για να πούμε τώρα η έλλειψη του οξυγόνου από τι μπορεί να προκληθεί. Ναι. Μπορεί να προκληθεί από παθολογίες. Έτσι, ένα μέρος αιτιών είναι οι παθολογίες. Οι διάφορες παθολογίες, καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακές παθολογίες, παθολογίες του πνεύμονα, όλα αυτά. Και μπορεί να προκληθεί και από έναν εξωτερικό παράγοντα που προκαλεί υποξία, δυσχέρεια, την αναπνοή, δυσχέρεια στο οξυγόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πλέον οξυγόνο για τον εξωτερικό παράγοντα και να καταλήξει το άνθρωπο. Από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και τις τοξικολογικές και την ιστολογική εξέταση η οποία έχει γίνει, η καρδιά της Μπέμπας ήταν πολύ καλά διαπλασμένη, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι παθολογικό. Αυτό το οποίο υπήρχε όντως ήταν ότι δύο μέρες πριν είχε παρουσιάσει κάποια συμπτώματα βροχίτιδας και της είχε δοθεί ένα συγκεκριμένο αντισταμινικό. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό πήγα να πω πριν, ότι εφόσον δεν υπάρχουν παθολογίες στο άτομο αυτό, μας μένει να ερευνηθεί, να διερευνηθεί εάν υπήρχε κάποιος εξωτερικός παράγοντας. Στο συγκεκριμένο βρέφος που είχαμε δύο μέρες πριν τη βροχίτιδα, προφανώς άκουσα ότι λάμβανε μία φαρμακευτική αγωγή, σωστά? Κυρία Πόπη έπαιρνε φάρμακα, έτσι. Με ένα φάρμακο έπαιρνε. Ωραία. Ναι, ναι. Συνεπώς ήταν υποθεραπεία. Και αυτό, εάν υπήρχε λίμωξη, θα αναβρισκότανε και στο ιστολογικό κομμάτι. Δεν υπάρχει, είναι καθαρίστη. Αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν πάμε στον εξωγενή παράγοντα. Ειρήνη... Γιατί, συγγνώμη κύριε Κουσουλέμ και γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί από τις ιστολογικές και από τις εξετάσεις προκύπτει ότι δεν λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή άλλη. Όχι. Πλην αυτού του σπρέι που είναι ένα σύνθεση για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Ναι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, Ειρήνη, ήσουν μόνη σου στο δωμάτιο ή ήταν και η αδερφή σου? Η αδερφή μου, εγώ. Εγώ τι έκανε εκείνη την ώρα, θυμάσαι? Είχε ξαπλώσει. Κοιμόταν. Ξαπλωμένοι ήμασταν όλοι. Ό,τι είχε ταΐσει δηλαδή η μαμά τη μικρή, την είχε βάλει και αυτή, κοιμόταν και είχαμε ξαπλώσει. Και εσύ κοιμόσουν ή? Ό,τι είχα ξαπλώσει κι εγώ. Είχατε ξαπλώσει και τρεις μαζί, δηλαδή στο ίδιο κρεβάτι. Και η μικρή κοιμόταν. Εγώ δεν άκουσα αυτό το βήξιμο το οποίο λες. Δεν ξέρω. Δεν σα ειδοποίησε εσά, κυρία Πόπη, εγώ ή Ειρήνη? Εγώ ήταν πιο μικρή από εμένα. Όχι, όχι. Μάλιστα. Ναι. Τι ηλικία ήταν το παιδάκι? 18 μηνών. Να ρωτήσουμε κάτι τη γιατρό. Ναι. Ένα παιδί που έχει δυσχέρεια αυτής της ηλικίας, που έχει δυσχέρεια στην αναπνοή, γιατί αποκλείουμε το γεγονός του ασφυκτικού θανάτου με προϊόν βίαιης ενέργειας, που έχει μία δυσχέρεια στην αναπνοή, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, δεν θα έχει αντιδράσει, δεν θα έκλαιγε, δεν θα έβηχε δυνατά? Δεν είναι μια μηχανική αντίδραση του ανθρώπου που βιώνει αυτό το αναπνευστικό πρόβλημα? Η μικρή έβηχε. Ορίστε. Έβηχε μικρή.
Έβηχε διαρκώς ή μία φορά έβηξε? Όχι, την μία φορά στο τόσο την έβηγε. Δηλαδή μπορεί εκεί που καθόταν το μεσημέρι να έβηχε το μεσημέρι. Ή το βράδυ που την πήγαινε η μαμά. Και το απόγευμα πόσες φορές έβηξε, θυμάσαι? Νομίζω μία φορά που φάγαμε και μετά. Όχι, όταν ξαπλώσατε, όταν ήταν ξαπλωμένη, γιατί πήρε ο ύπνος. Ναι. Κοιμόταν η μπεμπούλα. Ναι. Ό,τι είχε φάει και την είχε βάλει η μάνα μου για ύπνο. Έβηξε μία φορά. Ναι. Μπράβο, και μία στο τραπέζι. Ναι, και μία στο τραπέζι. Για να απαντήσω λίγο στο ερώτημα που ετέθη, σίγουρα όταν ένας άνθρωπος δυσχερεί στην αναπνοή του, αντιδράει. Είτε βήχει, βήχει επαναλαμβανόμενα και όχι μία φορά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να πνίγεται. Όταν δυσχερείς και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, βήχει συνεχόμενα. Δεν βήχεις μία φορά μετά το φαγητό και μετά σταματάει εκεί. Έχει αντανακλαστική αντίδραση. Αυτό καταλαβαίνω ότι ρωτάει ο δικηγόρος. Αυτό. Πολύ σωστά. Δεν είναι με ένα βήχα που κάνω μία φορά και σταματάει εκεί. Όταν έχω κάτι παθολογικό, ξαναλέω, έτσι. Όταν όμως είναι ένας εξωγενής παράγοντας, αυτός που μου στερεί το οξυγόνο, τότε εξαρτάται αν μπορώ να αντιδράσω. Ειρήνη, εσύ θυμάσαι εκείνη τη μέρα, ρε παιδί μου, παίζατε με την Μπέμπα ή μήπως έγινε κάτι με το μαξιλάρι? Τίποτα. Τίποτα. Την έβαλε η μάνα μου για ύπνο, ό,τι είχε φάει. Όλοι, ό,τι είχαμε φάει. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τον ύπνο όταν κοιμάσαι και δει με βρέφη, και σας το λέω και εγώ από τη δική μου πείρα, μπορεί να κοιμηθείς, ας πούμε, και κατά λάθος, ας πούμε, να κάνεις μια κίνηση με το μαξιλάρι κάτι και να. Δεν θυμάσαι. Θυμάται πολύ καλά η Ειρήνη τι έγινε, Βρυσιπέτο. Θυμάται ότι έβηξε μία φορά εκεί και μία φορά έβηξε το τραπέζι το μεσημέρι. Ναι. Θυμάται. Ναι. Έτσι δεν έβρε η Ειρήνη. Κύριε Κούσλε, να ρωτήσω κάτι. Όχι, μη ρωτήσετε. Θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Πόπη. Διημών τη μητέρα. Ναι. Η γνωμάτευση για να δοθεί αυτό το σπρέι που άνοιγε τους βρόχους. Το βροχοδιασταλτικό πρέπει να ήταν. Ναι. Προφανώς το είδε το παιδάκι ένας παιδίατρος. Mm-hmm. Τι γνωμάτευσε ο παιδίατρος, γιατί έδωσε το σπρέι? Λαμβανωμένο υπόψη ότι αυτό που είπε και πάει και πριν. Βροχίτιδα το παιδί. Μα δεν είχε βροχίτιδα. Βροχίτιδα δεν είχε, κύριε Απόπη. Να δούμε τι είχε. Γιατί θα είχαν δοθεί και άλλα πράγματα. Θα είχε δοθεί μια αντιβίωση, θα είχε δοθεί κάτι άλλο. Ναι, τι είχε, το είχε η κόρη σας. Τι συνταγογραφήθηκε? Ήταν σαν αλλεργικό βήχας. Και από αλλεργία δεν πεθαίνει βέβαια κάποιος, πρέπει να πούμε. Γι' αυτό και τη δόθηκε μόνο το αντισταμίνικο. Δεν ήταν κάτι, δεν έπαιρνε κάτι άλλο. Άρα είχε αλλεργικό άσθμα έκανε. Σωστά, κυρία Πόπη. Αλλεργικό άσθμα, λέει η κυρία ιατροδικαστής, κυρία Σπανουδάκη. Ναι. Σημασία έχει ότι οι γιατροί έκριναν και δώσαν εκείνη τη στιγμή ένα αντισταμινικό. Αν σημασία ήταν κάτι έχει ότι το παιδί ήταν υγιέστατο το προηγούμενο ακριβώς βράδυ και υπάρχει και βίντεο που χόρευε και έτρωγε και μακαρόνια. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει και ότι εκείνη την ημέρα ξαφνικά στα καλά του καθουμένου πεθαίνει. Και η κυρία Πόπη λέει το εξής συγκλονιστικό σήμερα, ότι την ώρα που μπαίνει στο δωμάτιο το βλέπει και ανωμένο το παιδί. Σημασία έχει. Που εξηγεί η κυρία Σπανουδάκη ότι αυτό οφείλεται σε έλλειψη οξυγόνου. Και τώρα, κυρία Πόπη, εσάς το μυαλό σας πάει στην Ειρήνη, έτσι? Δυστυχώς. Άντε πάλι. Ορίστε. Δυστυχώς, λέω. Για γυναίκα να σου πετύχει. Πότε σας μπήκαν οι πρώτες σκέψεις? Για την Ειρήνη. Ναι. Από την ίδια ώρα το είπαμε. Ορίστε. Με ποιον το είπατε, αγαπητή μου κυρία Πόπη? Το είπαμε. Για σώπα. Πολλοί άλλοι συγγενείς μου. Ορίστε. Δεν σας ακούω. Επαναλαμβάνω. Δεν σας ακούω. Πολλοί άλλοι συγγενείς μου. Ποιοι ήταν αυτοί οι συγγενείς? Μην τους πείτε ονομαστικά. Αλλά ποιοι ήταν? Ήτανε του δικού σας περιβάλλοντος? Ήταν του περιβάλλοντος του κυρίου Μουρτζούκου? Γιατί ο πατέρας της Ειρήνης τη στηρίζει ακόμη και σήμερα. Ναι. Του δικού μου περιβάλλοντος ήτανε. Και γιατί σας το είπαν αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, η Ειρήνη τότε ήταν 14 ετών. Ποιος, σε ποιανού μυαλό μπορεί να περάσει ότι ένα 14χρονο κοριτσάκι δολοφονεί την αδερφή του? Από τι ορμόμενο? Γιατί είχε ξεκινήσει ήδη κάποια προβληματική συμπεριφορά η Ειρήνη και είχαμε ξεκινήσει ήδη διάφορα προβλήματα. Α, εκεί θέλω να πάμε λοιπόν. Και εκεί θα σε χρειαστώ, Ναταλή. Τι συνέβαινε, αγαπητή κυρία Πόπη, πείτε τα όλα σήμερα. Σήμερα νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε όλα και να δώσει και η Ειρήνη, γιατί μας θυμάμαι την παρουσία της, είναι εδώ να απαντήσει όλα. Τι συνέβαινε, δηλαδή, για να φτάσει στο σημείο κάποιος, οι συγγενείς σας εν προκειμένου, να σας πούνε ότι
Μήπως το παιδί το έχει πειράξει η Ειρήνη, είπα να πει ότι κάτι γινόταν. Κάτι βλέπανε. Ναι. Υπήρχε μία παραβατική συμπεριφορά γενικώς. Και στο σχολείο της και έξω. Ήταν έφευγε κρυφά τις νύχτες. Τι να ήτανε. Όχι, όχι, συνεχίστε να τα λύσω τέλος τα ερωτήματα. Δεν θέλω να διακόπτω. Ναι, ναι. Λέτε μία παραβατική συμπεριφορά. Πότε ξεκίνησε αυτή η παραβατική συμπεριφορά. Κάτι μήνες πριν. Στην εφηβεία δηλαδή. Τι είχε κάνει. Τι έκανε. Στο πιο σοβαρό που έκανε δηλαδή. Την είχαν βρει μεθυσμένη στο σχολείο της. Την είχε πάρει ασθενοφόρο. Είχε κάνει αυτή την ψεύτικη απαγωγή. Μας έφευγε κρυφά από τα παράθυρα. Βρισκόταν στις 4-5 ώρα το πρωί μεθυσμένη. Δεν μπορώ να. Η αστυνομία την είχε μαζέψει ποτέ. Ναι, αμέ. Για ποιο λόγο. Θυμάστε ένα σοβαρό. Για ένα λόγο σοβαρό. Το αστυνομικό τμήμα του Άργους. Για ποιο λόγο. Ο σοβαρός ήταν τότε που σκηνοθέτησε την απαγωγή της. Για άλλο λόγο. Σκηνοθέτησε κρός. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα από τότε. Συγγνώμη. Τότε όχι. Ειρήνη, ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέει Μάνος. Ότι το σκηνοθέτησα. Όχι. Ότι ήσουν τόσο αντίθεση, ότι σε βρίσκανε μεθυσμένη, ότι το σκαγείς από τα παράθυρα, ότι στο σχολείο, ξέρω και όλα αυτά. Ότι... Αυτό είχε γίνει μία φορά που καθόμασταν με όλα τα παιδιά στο γυμνάσιο. Ήσουν αντίθεση πάντως γενικώς, έτσι. Ναι, ξέφευγα. Όταν ήμουν στο σπίτι, ήθελα να φεύγω. Γιατί? Δεν ήθελα. Δεν σου συμπεριφέρονταν καλά η μητέρα σου με τον πατέρα σου, τι συνέβαινε? Ξεχνάμουν, έρχομαι να σε αντιπαρεθέσεις με τη μάνα μου και έβρισκα φορμές και έφευγα. Ναι, Ναταλή. Ζήτησες ποτέ βοήθεια εσύ από την αστυνομία, Ειρήνη? Όχι, δεν ήθελα ποτέ να της κάνω κάτι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρατηρώ την Ειρήνη και σήμερα και Τετάρτη το βράδυ και βλέπω έναν άνθρωπο ατάραχο, χωρίς καθόλου άγχος. Θα έλεγα με παντελή αδιαφορία για όσα συμβαίνουν και... Ναι, δεν με ενδιαφέρει το τι λέει. Ένα λεπτάκι, Ειρήνη, δεν σε ενδιαφέρει η περίπτωση της αδερφής σου, εσύ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τι λέει η ίδια. Μα η μητέρα σου λέει ότι την έχεις δολοφονήσει την αδερφή σου. Τι μπράβο της. Σαν μια διαφορία για τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Και εδώ έχουμε δύο σενάρια, για να σας τα πω ως ειδικός. Ή αυτός ο άνθρωπος πιστεύει πάρα πολύ στην αθωότητά του και γι' αυτό δεν ταράσεται. Ή θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιθανόν, δεν κάνω διάγνωση, σας λέω με βάση αυτά που είπε και η μητέρα, έναν άνθρωπο κοινωνιοπαθή. Τι είναι η κοινωνιοπάθεια? Είναι άτομα που στην παιδική ηλικία είναι παραβατικά, που έχουν παντελή αίσθηση ενοχής και περιφρόνηση του σωστού και του λάθος, που πολλές φορές κάνουν κατάχρηση αλκοόλ, βία συμπεριφορά, εγωκεντρισμό, επιδιοξιομανία, αίσθημα υπεροχής, ευερεθιστότητα, θυμό, απειλές. Πάντως να πω κάτι, Ναταλή δηλαδή, μου. Είναι ή πάρα πολύ σίγουρη για την οθεότητά της και το ελπίζω και μακάρι, ή έχουμε έναν άνθρωπο που πάντως δεν ταράσεται για κάτι, με τίποτα. Όχι, δεν κατηγορούμε από εκεί που πρέπει. Και με κατηγορεί η ίδια μου η μάνα. Δηλαδή το ακούει ο κόσμος. Είναι μάνα μου. Μάνα μου δεν είναι πλέον. Εγώ το ξεκαθάρισα. Αυτή σε γέννησε. Δεν με νοιάζει. Δεν μιλούσε μέχρι πρώτη με τη μάνα σου. Όχι. Βγαίνει και με κατηγορεί μόνη τη. Ναι, δεν μιλούσε μέχρι πρώτη με τη μάνα σου. Μίλαγα. Ναι. Όπω τη έστειλα και μία ανακοίνωση. Δεν τη έχει στείλει για κάποια μηνύματα τα οποία είναι απειλητικά. Απειλητικά γιατί είναι. Που λε, αν δεν βγει να μιλήσει τα κανάλια. Και αυτή όταν είπε, δηλαδή, επειδή βγήκε ο πατέρα μου και με υποστήριξε, ότι θα δει κι εσύ πώ θα βρεθώ απέναντί μα. Ήταν ωραίο δηλαδή. Έχει στείλει μηνύματα στη μάνα όμως, έτσι. Το μοναδικό μήνυμα που τη έστειλε ήταν αυτό. Αυτό πέτρολο και εκβιασμοί και απειλές. Δηλαδή. Να ρωτήσω. Για ποιο λόγο. Κάτσε μισό λεπτό, Ειρήνη, γιατί σήμερα θέλω να τα πούμε όλα. Δηλαδή, αν εγώ άνοιγα τότε, όπως λένε, το στόμα μου. Ναι. Τι θα φορέσει. Άμα θέλει να φορέσει μαύρα, να με σφάξουν εμένα. Ο καθένας, για τις εξυπνάδες του καθενός, που θα ανοίξω εγώ το στόμα μου. Όχι, δεν θέλω. Τι να ανοίξει το στόμα σου. Σε διάφορα θέματα που πεταγόταν ο καθένας και έλεγε. Γιατί να σε σφάξουν εσένα, παιδί μου. Εντάξει. Γιατί να σε σφάξουν. Έχει στείλει πάντως απειλητικά μηνύματα στη μάνα σου. Απειλητικό είναι. Τα έχω τα μηνύματα μπροστά μου. Δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει, τα έχει στείλει, έτσι. Να ρωτήσω. Αυτά που τράβηξα εγώ δηλαδή τι. Άλλο αν έχεις λόγο ή όχι. Τα έχει στείλει. Να κάνω μία διευκρίνηση, κύριε Πέτρο. Ναι. Απειλητικό μήνυμα είναι αυτό. Δεν είναι απλώς απειλητικό και ότι αν θα τη σφάξει κάποιος άλλος που λέει. Α. Είναι απειλητικό ακριβώς προς εμένα. Εγώ έτσι το παίρνω και να το δει κάποιος ψυχολόγος. Να, βέβαια.
ότι θα φορέσω μαύρα γιατί αυτή θα πάει να αυτοκτονήσει, να κάνει οτιδήποτε όπως το έχει κάνει και άλλες φορές που την έχω μαζέψει. Τι, έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίες η Ειρήνη? Όχι μία και δύο. Μετά από πολλούς διάφορους χωρισμούς. Η απόπειρα χειρισμού, όταν σκηνοθέτησε την απαγωγή της και βρέθηκε εσάς, εσείς τη βρήκατε, η αστυνομία τη βρήκε, σε τι κατάσταση τη βρήκε? Η αστυνομία τη βρήκε πρώτα. Ναι. Πολύ νορμάλ. Μπορείτε να ρωτήσετε το αστυνομικό τμήμα του Άργους και την ασφάλεια. Είχε τέποτα πάνω. Τρέλανε για μία νύχτα ολόκληρη. Την πήγαν στο νοσοκομείο τότε. Την τρέλανα. Ή που σας λέω με κυνηγάνε και ο καθένας ήταν στον κόσμο του και λέγατε ότι ήταν σενάρια δικά μου. Την πήγε η αστυνομία για εξετάσεις στο νοσοκομείο τότε, ξέρετε? Να. Ναι, ναι, είχαμε πάει. Επικαλέστηκε ότι κάποιος της προκάλεσε σεξουαλικά προβλήματα? Όχι. Τότε? Όχι. Εξετάστηκε όμως στο νοσοκομείο? Ναι, ναι, είχαμε πάει. Ψυχολογικά. Αυτό πότε έγινε, το 13? Ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κυρία Ποπή, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως. Πότε χωρίσατε με τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο? Όταν ήμουν 16 χρονών. Λίγο μετά το θάνατο της ζωής. Πήρατε τα παιδιά και φύγατε από το σπίτι, έτσι? Έτσι μου έχει πει ο ίδιος. Ναι. Άρα δεν επηρεαζόσασταν πλέον από τον κύριο Μουρτζούκο? Γιατί μου λέτε ότι από την αρχή σας έλεγαν συγγενείς σας ότι υποψιάζονταν την Ειρήνη και εσείς την υποψιαζόσασταν. Αλλά ο κύριος Μουρτζούκος σας κρατούσε γιατί σας έλεγε ουσιαστικά ότι αυτά είναι εικασίες και δεν ισχύουν. Από το 17 και μετά που φεύγετε και είστε με τα παιδιά μόνοι σας και βλέπετε ο παιδί της Κατερίνας να φεύγει το 21. Το 15 φύγαμε. Το 15, ωραία. Περνάνε 6 χρόνια. Βλέπετε το 21 ότι φεύγει άλλο παιδάκι, το παιδί της Κατερίνας. Το 22 το πρώτο παιδί της Ειρήνης. Το 23 το δεύτερο παιδί της Ειρήνης. Το 24 ο Παναγιωτάκης. Γιατί λοιπόν δεν κινηθήκατε τότε και κινείστε τώρα? Εγώ να σας πω κάτι. Επειδή είμαι πάντα υπέρ της αλήθειας, ναι. Ξέρω ότι είναι σκληρό, Ειρήνη, και στο λέω. Και εγώ το ίδιο θα νιώθα ενδεχομένως, αν η μάνα μου έβγαινε και έλεγε αυτά τα οποία λέει για εμένα. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να το πω, γιατί έχω δει άλλες μανάδες, άλλες υποθέσεις και πώς χειρίζονται καταστάσεις, ότι επειδή εγώ είμαι πάντα υπέρ της αλήθειας, εγώ ακούμε πολύ μεγάλη ικανοποίηση το γεγονός ότι η κυρία Πόπη θέλει να μάθει τι έγινε με τη ζωή Ηλιάνα. Έτσι, είναι αναφέρει το δικαίωμά της όπως θέλει και η Ειρήνη. Άρα, 10 χρόνια μετά βέβαια. Ναι, να. Εκεί λοιπόν ήθελα να καταλήξω. Έχετε φύγει από το σπίτι από το 2015, άρα δεν μπορεί να σας επηρεάσει πλέον ο κύριος Μουρτζούκος. Γιατί δεν πάτε τότε να πείτε τις υποψίες σας στις αρχές, προκειμένου ενδεχομένως να σωθούν κάποια άλλα παιδάκια, αν υποθέσουμε ότι η Ειρήνη έχει κάνει κακό στα παιδιά βέβαια? Γιατί στην αρχή, όπως είπα και προχθές, δεν ήθελα καν να το πιστέψω. Όλο αυτό ξύπνησε από το θέμα του Παναγιωτάκη. Εδώ μας είπε το πιστεύω πριν 15 χρόνια και τώρα λέει ότι δεν ήθελα να το πιστέψει. Το κύριε Τάτσι, δεν θέλω, όταν μιλάει, επειδή είναι μέσω σύνδεσης, ναι, να μην παρεμβαίνουμε τα σχόλια μας, θα τα κάνουμε στο τέλος. Παρακαλώ, κύριε Απόπη. Και με το δικό της το παιδί της είχα πει, Ειρήνη, μην έχεις κάνει τίποτα. Το είχε πει, Ειρήνη? Με βγήκες, μας κατηγόρησε και για το δεύτερο το παιδί. Άρα, στοπ. Στο πρώτο παιδί της το είχατε πει ή στο δεύτερο? Στο δεύτερο. Το είπα, δεν το είπα. Ο βιολογικός πατέρας της Ειρήνης ποιος είναι, κυρία Πόπη, ξέρουμε? Ναι, ξέρουμε και η ίδια τον ξέρει. Ποιος είναι? Είναι ο κύριος ο οποίος είχε εμφανιστεί στην εκπομπή του Ευαγγελάτου? Μπράβο, και είπε ότι όχι. Γιατί ναι. με τον άνθρωπο αυτό εμείς έχουμε συνομιλήσει και μας το έχει διαψεύσει. Και μας έχει πει ότι δεν είναι σίγουρος γιατί δεν έχει κάνει τεστ πατρότητας. Δεν είναι σίγουρος, δεν είπε ότι δεν είναι. Ωραία πράγματα. Άρα εσείς είστε σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο πατέρας της Ειρήνης, έτσι? Εγώ δεν είμαι. Τέλος. Ναι. Εσύ? Όχι. Τι όχι? Για να το λέει και ο ίδιος πλέον αυτή τη φορά, όχι. Δεν είσαι σίγουρη? Όχι. Είναι πολύ λυπηρό. Συγγνώμη, Πέτρο, είναι πολύ λυπηρό ένας άνθρωπος να μην γνωρίζει ποιος είναι ο πατέρας του. Είναι πολύ λυπηρά αυτά που ακούμε. Καλύτερα να ήταν όπως ήμουνα, να μην μου το έλεγε ποτέ. Το προτιμούσα. Και να ξέρουμε πάντα. Να μου έλεγε ότι ο πατέρας σου δεν είναι πατέρας. Να μην μου το έλεγε. Του παιδιού μου. Προτιμούσα να ξέρω τον άνθρωπο που έχω γνωρίσει. Κυρία Πόπη, να ρωτήσω κάτι. Έχω πληροφορηθεί και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε ότι ήδη έχετε προσλάβει δύο δικηγόρους. Προκειμένου να κινηθείτε νομικά σε βάρος της κόρης σας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ναι. Ωραία. Μην τα πούμε αυτά τώρα, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί η Ειρήνη πλέον παίρνει δικαστική οδό το πράγμα.
Μετέρας έχει προσλάβει δικηγόρους και θα ψάξει να βρει τη δική της αλήθεια. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, γιατί σήμερα κληρώνουμε το τζάκι. Μια προσφορά του ομίλου επιχειρήσεων Φράγκος. Είναι αυτό εδώ το τζάκι το οποίο βλέπετε, το Λαγκούζα, ισπανικής προέλευσης και υπερσύγχρονο. Μπορείτε να το βάλετε στο γραφείο, στο σπίτι, οπουδήποτε επιθυμείτε. Σήμερα η κλήρωση, η ώρα είναι 3 και 7. Θα την κάνουμε την κλήρωση στις 4 και 4. Άρα έχετε 1 ώρα και 8 λεπτά προκειμένου να τηλεφωνήσετε από σταθερό κινητό στο 14800. Όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Θα τα αφήσετε αυτά τα στοιχεία ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ κενό όνομα επώνυμο στο 14800. Όμως με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην άλλη μεγάλη κλήρωση, στο μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος τρέχει, καθώς η Βιοκαρπέτ μας δίνει, σας δίνει 5.000 ευρώ μετρητά. 5.000 ευρώ μετρητά στο λογαριασμό σας. Κλήρωση 29 Νοεμβρίου του 2024. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί είπαμε ότι η κυρία Πόπη έχει βάλει δικηγόρους, αναμένεται να καταθέσει μήνυση και να εισφέρει τα στοιχεία τα οποία έχει στην δικαιοσύνη. Η Ειρήνη είναι κοντά μας, είναι ανοιχτή και απαντάει σε όλα, χωρίς να έχει να φοβάται τίποτα. Όπως μου λέει, βλέπετε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία πραγματικά παρουσιάζουν ένα μικρό σοκ, υπό την έννοια ότι όλα τα παιδιά είχαν την ίδια εικόνα, μπλε, δύσπνοια, κάτι συνέβαινε, κυάνωση, θάνατος. Επιστρέφουμε σε λίγο. Φίλες και φίλοι, υποθέσεις είναι ραγδαίες. Σήμερα καταθέτει για την υπόθεση του Παναγιώτη η κυρία Φωτεινή. Έχουμε και άλλες εξελίξεις ό,τι αφορά τη διερεύνηση αυτών των 5 θανάτων των βρεφών. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με την κυρία Πόπη. Κοντά μας είναι ο κύριος Ηλίας Σιδέρης, γνωστός δικηγόρος, έγκριτος ποινικολόγος. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κυρία Πόπη, με βλέπετε, με ακούτε? Ναι, ναι. Λοιπόν, μου είπατε λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις ότι αναμένετε να κινηθείτε νομικά και ότι ήδη έχετε διορίσει πληρεξούσιους δικηγόρους. Ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Ηλίας Σιδέρης. Έτσι, κύριε Σιδέρη? Έτσι. Και η έτερη είναι η κυρία Σοφία Πολυζωγοπούλου. Μάλιστα. Άρα, κυρία Πόπη, πείτε μας, έτσι, γιατί είναι εδώ παρούσα κυρίνη, πώς προτίθεστε να κινηθείτε τώρα? Γιατί είναι μία είδηση της τελευταίας στιγμής, το πληροφορήθηκα πριν από λίγη ώρα. Ευτυχώς πήραμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σιδέρη και μπόρεσε να ανταποκριθεί και σας ευχαριστώ που προλάβατε να είστε πάνω στην εκπομπή, γιατί έχουμε και την Ειρήνη σήμερα. Πείτε μας, κύριε Σιδέρη, εσείς η εντολέα σας πλέον, πώς προτίθεστε να κινηθείτε? Θα σας πω εγώ και απευθύνομαι ακριβώς επειδή έχω διοριστεί, απευθύνομαι μόνο σε εσάς και σε κανέναν άλλον. Η κυρία Καλλιόπη έδωσε εντολή σε μένα και στην κυρία Σοφία Πολυζωγοπούλου να διερευνήσουμε το θάνατο του παιδιού της που έγινε στο ναύπλιο. Η αστυνομία, το τμήμα ασφαλείας Άργους, έστειλε ένα διαβαστικό έγγραφο στην εισαγγελία σχετικά με τον ευνίδιο θάνατο της κόρης της, στο οποίο προκύπτει ότι το παιδάκι αυτό απεβίωσε από αίτια τα οποία δεν είναι εγκληματικά. Η κυρία... Με κατηγορεί. Να ολοκληρώσω, κύριε Σιδέση. Ναι, συγγνώμη. Η κυρία Καλλιόπη έχει δώσει εντολή να αναστηρθεί η υπόθεση από το αρχείο. Άρα, όταν έχει γίνει τότε προανάκριση εκείνη την περίοδο, μισό λεπτό να τα λέμε ένα-ένα, Ηλία, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, σε επαναλαμβάνω. Στην πραγματικότητα. Είχε γίνει προανάκριση και είχαν καταλήξει οι αρχές ότι δεν είναι εγκληματική ενέργεια, έτσι. Θα σας πω. Ναι. Όταν λέμε προανάκριση, θεωρεί η εντολέας μου. Εγώ μιλάω εξ νόμου εντολέας μου, δεν μιλάω ως Ηλίας αυτή τη στιγμή. Ότι δεν είχε γίνει μια σωστή διαδικασία. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει μια ένορκη κατάθεση μέσα, μόνο, στην οποία αναφέρονται ονόματα. Τα ονόματα αυτά δεν κλητεύθηκαν ποτέ να καταθέσουν. Όπα, τι αναφέρονται, τι ονόματα αναφέρονται? Υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι σήμερα έγινε αυτό και αυτό. Και ταυτοχρόνως αναφέρει ονόματα. Τα ονόματα αυτά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η κυρία Καλλιόπη, δεν κλητεύθηκε ποτέ στην εισαγγελία ή από κάποια προανακριτική αρχή. Ο μόνος ο οποίος κατέθεσε ήταν ο κύριος Γιάννης Μουρτζούκος. Μάλιστα. Την δείξαμε πριν την κατάθεσή του αποκλειστικά. Εγώ δεν έχω, να φανταστείτε, δεν έχω λάβει ακόμα καν αντίγραφο. Ναι, η δημοσιογραφική έρευνα προηγείται, ξέρετε, πολλές φορές. Οπότε η κυρία Καλλιόπη έρχεται και λέει αυτή τη στιγμή και ζητάει από την εισαγγελία ναυπλίου, θα το κάνουμε τη Δευτέρα, την Τρίτη, μαζί με την συνάδελφό μου που είπαμε, την κυρία Σοφία Πολυζωγοπούλου,
να συσχετιστούν οι δικογραφίες όλες με την εισαγγελία πατρών, γιατί πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από εσάς ότι εκκρεμεί προκαταρκτική εξέταση για θανάτους άλλων παιδιών. Και επειδή όχι μόνο είναι μια εικασία ή στο μυαλό της, αλλά βρίσκει στοιχεία τα οποία συνδέουν με συγκεκριμένο πρόσωπο, θεωρεί ότι πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω και τουλάχιστον να καταθέσει και η ίδια και όλοι όσοι άνθρωποι ήταν μπροστά. Για να διαπιστωθεί και δεύτερη φορά, ή και τρίτη, ή και τέταρτη, και όσοι χρειαστεί, ότι πράγματι το παιδί αυτό έφυγε από παθολογικά αίτια. Μακάρι να έφυγε από παθολογικά αίτια και να μην έφυγε. Βέβαια, η μητέρα λέει κάτι άλλο. Η μητέρα λέει και το έχει πει, το αποκάλυψε την Τετάρτη, μα το είπε χθες. Η μητέρα το κατέθεσε. Σήμερα πιστεύει ότι η δολοφόνος της κόρης της είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ξεκάθαρα. Η μητέρα το κατέθεσε, το είπε, κατέδειξε το άτομο. Από τη στιγμή που το καταγγέλει, είναι δεδομένο ότι λαμβάνουν πλέον δικονομικές ιδιότητες τα πρόσωπα. Δεν είναι άτομα που εμφανίζονται στην τηλεόραση. Είναι μηνυτής και μηνυόμενη. Είναι άρα άνθρωπο... Δευτέρα ή Τρίτη θα καταθέσετε μηνυτήρια. Έχουμε, έχουμε κάποια ζητήματα να δούμε. Όπως... Θα ρωτήσω κάτι. Την ιατροδικαστική την έχετε δει? Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Έχουμε μόνο πληροφορίες από ό,τι είδαμε από δημοσιεύματα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επικοινωνήσει με τεχνικούς συμβούλους που ακόμα δεν τους έχουμε διορίσει να μας πούνε και αυτή τη γνώμη. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα διορίσετε και ιατροδικαστές τεχνικούς συμβούλους? Φυσικά, γιατί εγώ από δημοσίευμα είδα ότι μέσα στην ιατροδικαστική υπήρχε, καταγγέλλεται ότι υπήρχε αντιβιωτικό αέριους, που πληροφορούμε ότι το αέριους δεν είναι αντιβιωτικό και ότι είναι αντισταμινικό και παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Βλέπω ότι αποκλείουν ενέργειες παθολογικές, άρα κάτι έγινε. Άρα πρέπει να κλητευθούν όλοι όσοι ήταν από τη μέρα που ήταν ζωντανοί μέχρι το θάνατό της, να πούν τη γνώμη τους, να πούν την άποψή. Γιατί 14 χρονών γινόταν άνθρωπος να δώσει κατάθεση? Να πω κάτι, κύριε. Και θυμήθηκε η μάνα μου μετά από 10 χρόνια να βγει στις εκπομπές να με κατηγορήσει, γιατί υπήρχε κάτι... Πολύ καλά έκανε και η μητέρα μετά από 10 χρόνια. Τον εκλεκτό κύριο συνάδελφο, ένα τόσο καλό δικηγόρο, και την κυρία συνάδελφο. Κυρία Πολυζογοπούλου, εξαιρετική επίσης. Ναι. Εξαιρετική συνάδελφος. Μετά από 10 χρόνια. Γιατί θα χρειαστούν, γιατί εγώ παρατηρώ έτσι μια βραδύτητα στην ευαισθησία. Είναι δυνατόν να χάνεις το παιδί σου και να μην έχεις τα στοιχεία της δικογραφίας? Εγώ τα έχω. Τα έγγραφα που σχηματίστηκαν, που έχουν τα εισαιτία θανάτου, ασχέτως ποια ήταν η δικαιονομική κατάληξη, αν μπήκε στον αρχείο, δεν προέκυψαν δράστες. Να μην έχει τα στοιχεία και να λέει τώρα, μάνα, ότι θα βάλω τώρα ιατροδικαστή, μετά από 10 χρόνια. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω, αγαπητέ κύριε Τάτσι, όπως έχει γίνει... Ήρθε μετά από 10 χρόνια να μου πει τι. Εγώ καταλαβαίνω... Αφήστε τώρα, δεν σας δικαιώνουν εσάς, κυρία μου. Και δεν σας δικαιώνει η στάση σας και η συμπεριφορά σας. Εντάξει. Άλλο τώρα, άλλο τ' άλλο. Και εσείς είσαι εγγελέας? Όχι, γονιός. Κι εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες, γιατί ο κύριος Σιδέρης δεν έχει τα αποτελέσματα, εμείς τα έχουμε. Το πόρισμα του ιατροδικαστή... Όλοι τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ο κύριος Σιδέρης δεν τα έχει, Ειρήνη. Έλα, να τα πάρει από τη συνήγορό του. Με διάμεση πνευμονίτιδα. Αφήστε μάνα και κόρη. Οι αρχές... Θα σας πω εγώ μετά για τις αρχές. Γιατί οι αρχές... Έπρεπε εγώ να βγάλω τις αποκαλύψεις για την κυρία Τσιόλα, προκειμένου να μην γίνει αυτό το πραξικόπημα το οποίο πήγαν να κάνουν με τα δικαιολογικά. Είναι μόδα η διάμεση πνευμονίτιδα. Και πήγαν να κάνουν εκπομπές και δικαιολογούσαν τα δικαιολογητά. Άντε, μην τα ακούσουν τώρα όλοι. Και οι συνάδελφοι, και οι πλεινάδελφοι, και οι ιατροδικαστές. Τι έχουν κάνει οι ιατροδικαστές? Καλά, το έχουμε πει ξανά στην εκπομπή. Τίποτα σας, δεν έχουν κάνει οι ιατροδικαστές. Κύριε Κούσουλε, οι ιατροδικαστές είναι ένας από τους πιο διεφθαρμένους κλάδους του ελληνικού δημοσίου. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Προφανώς όχι. Αλλά είναι η διαφθορά και η διαπλοκή. Ζει και βασιλεύει η ιατροδικαστή. Μην ξανακούσω σε αυτήν την εκπομπή για ιατροδικαστή. Με αυτά τα σαπρόφυτα που έχουμε μπλέξει. Μεσημεριάτικα. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, το πόρισμα. Δεν το έχετε εσείς, το έχουμε εμείς. Διάμεση πνευμονίτιδα παιδικής ηλικίας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Στις 4 Φεβρουαρίου οι γονείς αναφέρουν ότι η αδερφή σου είχε έντονο βήχα και καταρροή. Στις 5 εντοπίζεται από τη μητέρα της Πόπη ότι είχε χάσει τις αισθήσεις της και στο σπίτι στο Άργος. 5 και 5 διακομίζεται στο νοσοκομείο Άργος, όπου δέκατε στη δυνατή ανάνυψή της. Ο θάνατος διαπιστώνεται στις 6 παρα 25. Η κυρία Πόπη λέει και θυμάται ότι το παιδί το βρήκε κυανό. Υπήρχε κυάνος. Η κυρία Σπανουδάκη μας είπε ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη οξυγόνου. Πάμε να δούμε την ιστολογική και θέλω και το σχόλιο της κυρίας Πανουδάκη.
Ο εγκέφαλος, κανονική χρειά, ελίκωση και σύσταση. Οι πνεύμονες, συμπαγής και βαθύ έρυθροι, μικροσκοπικά παρατηρείται πάχυνση των κυψελίδων τυχωμάτων λόγω διάμεσου ειδήματος, συμφόρησης και διάτασης των κυψελιδικών τριχοειδών αγκίων και αύξησης του αριθμού των διαμέσων μονοπύρινων κυττάρων. Παρατηρούνται ακόμα αλλοιώσεις οξείας βροχίτιδας. Παρακαλώ. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Κουσουλέ. Μισό, θα τα εξηγήσει για το δικαστή, όχι εσείς, κύριε Τάτση. Ναι, ναι. Η καρδιά χωρίς ανομαλίες, νεφρά, συμφόρηση στα νεφρά, κυρία Σπανουδάκη. Ιστολογικά πάμε. Λαρυγική συσκευή δεν παρουσιάζει μικροσκοπικές και μακροσκοπικές αλλοιώσεις. Το ύπαρς, πλήνας, πάγκρας, επινεφρίδια χωρίς παθολογικές αλλοιώσεις. Τοξικολογική, να δούμε τοξικολογική. Ανιχνεύθηκαν λιδοκαίνη και ατροπίνη σε θεραπευτικές συγκεντρώσεις. Αρνητικό αποτέλεσμα για κανοβινοειδή. Είναι προφανές ότι δεν έκανε χασίς το μπέμπα. Μεταβολίτες της κοκαίνης αρνητικά. Βενζοδιαζεπινικά παράγωγα τίποτα. Οπιούχα καθαρά. Εθυλική αλκοόλη καθαρή. Ούτε αλκοόλ έπινε. Αυτά είναι. Κυρία Σπανουδάκη, έχετε την πλήρη εικόνα και κύριε Σιδέρη, έχετε την πλήρη εικόνα. Όμως το λόγο στην κυρία Σπανουδάκη, βλέπουμε τις ιστολογικές ότι καταγράφονται συγκεκριμένα ευρήματα. Λοιπόν, κύριε Κουζουλέ, από τις ιστολογικές προκύπτει αυτή η πνευμονίτιδα, η διάμεση πνευμονίτιδα. Την οποία βέβαια την έχουμε τις όλες τις περιπτώσεις, έτσι, συγγνώμη. Όλα τα παιδιά, ακριβώς. Όλα πνευμονίτιδα. Ωραία. Είναι ένα εύρημα, λοιπόν, που βρέθηκε κατά την ιστολογική εξέταση. Δεν αποτελεί επουδενή την αιτία θανάτου. Είναι ένα παθολογικό εύρημα το οποίο επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Άρα, προφανώς και έπρεπε να γίνει συνεκτίμηση όλων των ευρημάτων, τόσο των ιστολογικών εξετάσεων, όσο και της νεκροψίας νεκροτομής και η συνάδελφος, ο συνάδελφος, να καταλήξει σε μία αιτία θανάτου. Ο συνάδελφος. Έχουμε πει πολλές φορές, η διάμεση πνευμονίτιδα δεν αποτελεί αιτία θανάτου. Μία ερώτηση. Ναι, κύριε Τάτση. Μία ερώτηση. Έχουμε κάνει θρίλερ. Θρίλερ. Εγώ θεωρώ, θρίλερ. Βέβαια, εσείς... Γιατί τότε διερευνήθηκε, δεν ξέρω τι. Η αρμόδια επιστήμων. Ο κύριος. Ότι ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει... Και από, από πολλούς ψάχτηκε όλο αυτό. Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα... Κύριε Κατερινόπουλε, διερευνήθηκε ο θάνατος τότε και από εισαγγελέα και από αστυνομία. Η οξία προκύπτει κάτι. Κακό είναι, ρε, ρε, όλα τα ξέρω. Και εγώ από εδώ και πέρα έχω κάθε δικαίωμα που βγαίνει από εδώ και πέρα ο καθένας και με κατηγορεί. Ξέρω από αύριο και εγώ πώς θα αντιληφθώ τις υποθέσεις του. Κύριε Κουσουλέ, εδώ να το κάνω, έχω ξεκινήσει το πόρισμα μιλάει για οξία βροχίτιδα. Ναι. Μέχρι στιγμής... Παρατηρούνται αλλοιώσεις και οξίας βροχίτιδας. Γιατί το ρωτάω αυτό. Ακούσαμε τη μητέρα και την αδερφή να λένε για ένα βιχαλάκι. Για ένα... Βιχαλάκι. Βιχαλάκι. Και ρωτώ. Και θα ήθελα τις γνώσεις σας να μας εισφέρετε. Οξία βροχίτιδα συνάδει με ένα βιχαλάκι... Και το δεύτερο σκέλος ερώτησης. Οξία βροχίτιδα σε ένα παιδάκι αυτής της ηλικίας 14 μηνών, αν δεν κάνω λάθος. 18 μηνών. 8. Δεν θα είχε συνταγογραφηθεί και κάποιο άλλο φάρμακο. Δεν θα έπαιρνε μια αντιβίωση ή κάποιο άλλο φάρμακο. Όταν μιλάμε για οξία βροχίτιδα, δηλαδή... Είμαστε στο ένα προστάδιο πριν την πνευμονία που γίνεται εισαγωγή στο νοσοκομείο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα. Θα ήθελα να μας διαφωτίσετε. Ναι. Και να δώσω μετά τον λόγο στην κυρία Πόπη, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλα πράγματα, κυρία Πόπη, κάποιες πληροφορίες που έχω. Ναι. Γιατί έχω εντύπωση ότι ήταν παραμελημένο το παιδί. Μην εκφράζετε εντυπώσεις, γιατί δεν είμαστε παρόντες και παρούσες εκείνη τη στιγμή, κυρία. Θα μας τα πει γιατρός. Ναι, κύριε Σπανουδάκη. Λοιπόν, για να, να δούμε ακριβώς τι έγινε, πρέπει να έχουμε και ένα αντίγραφο του φακέλου που μπήκε στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό είναι ιστολογικό εύρημα. Προφανώς και για να υπάρχει αυτό το εύρημα, θα έπρεπε να γίνει η αντιμετώπιση του. Προφανώς και θα έπρεπε να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή. Δεν γνωρίζω όμως και ξαναλέω την εικόνα που επισκέφτηκε η μητέρα με το
με το 18 μηνών παιδάκι το νοσοκομείο. Κυρία Πόπη, δηλαδή, βοηθήστε μας. Ποια είναι η κλινική του εικόνα, βοηθήστε μας. Όταν πήγατε δύο μέρες πριν την ζωή Λιάννα στο νοσοκομείο, ποια ήταν η κλινική της εικόνα. Βοηθήστε μας, σας παρακαλώ. Το παιδί δεν είχε άλλα συμπτώματα. Είχε ένα μικρό βιχαλάκι και απλά συνάχισε τη μητούλα του. Δεν είχε ούτε βήχα, ούτε πυρετό, ούτε οξία βροχίτιδα, ούτε ήταν παραμελημένο. Αλλιώς δεν θα το είχαμε πάει και στον γιατρό να απαντήσει τον κύριο Σούρα. Στον κύριο Τάτση. Άρα καταλαβαίνουμε ποιος εδώ ήταν, ότι τέλος πάντων, δεν βλέπω, έχουμε μία διάσταση στην κλινική εικόνα, κύριε Κουζουλέ μου. Μας έχει ότι προφανώς και το αντισταμινικό που χορηγήθηκε βοήθησε. Δεν γνωρίζω αν ήταν αλλεργικό. Από αλλεργικό άσμα, αποτέλεσμα ενός επεισοδίου αλλεργικού άσματος, ή αν όντως ήταν μια οξία βροχή. Πάντως δεν είχε κάτι σοβαρό. Αυτό, η κυρία Πόπη λέει ότι δεν είχε κάτι σοβαρό. Ήταν λίγο μπουκωμένη. Αέριος. Αέριος πήρε. Αέριος πήρε. Αέριος παίρνει η σύζυγός μου χωρίς λόγο. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι έγινε μια προανάκριση Άρτζι, Μπούρτζι και Λουλάς, όπως λένε στο χωριό μου. Κλασικά. Δηλαδή πήρανε μια κατάθεση από τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο, ούτε καν η κυρία Πόπη δεν κατέθεσε. Κανείς δεν κατέθεσε, ή η ιατροδικαστική, η οποία δεν καταλήγει σε αιτία θανάτου. Δεν ήρθε στο σπίτι. Ορίστε. Εγώ δεν κατέθεσα ποτέ, δεν έχω δώσει εγώ κατάθεση για το παιδί μου ποτέ. Το ξέρω. Αστυνομία, ασφάλεια, δεν ήρθε κάτι στο σπίτι την ώρα που πέθανε το παιδί που έφυγε και μετά που υποτίθεται ότι πάει, από όσο ξέρω, όταν φεύγει στο σπίτι. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και τα ψάχνετε τώρα, μετά από 10 χρόνια. Να δώσω μια εξήγηση. Δώστε μια εξήγηση, κύριε Σιδέρη. Όταν υπάρχει μια, ένα εισαγγελικό πόρισμα, ας το πούμε, που θέτει στο αρχείο μια υπόθεση, επειδή έχουμε μια μητέρα η οποία είναι στο να κινήσει διαδικασίες μετά από γεγονότα τα οποία έρθει στη δημοσιότητα το 2021, το 2022, το 2023, δεν μπορούμε να λέμε, α, όπως είπε ο αγαπητός συνάδελφος, γιατί το κάνεις τώρα. Γιατί τα στοιχεία βγαίνουν και αργότερα. Δεν μπορούμε να πούμε τι έκανες. Γιατί έχει δει κάποια κατηγορία εναντίον στις κόρες για να γίνει αυτό. Είπε ότι. Να ακούμε για την Ειρήνη. Μην μιλάτε. Χρειαζόμουν από τότε. Μισό λεπτό, έχω... γιατί μιλάτε. Ναι. Εγώ δεν τώρα. Έχουμε την πρωταγωνίστρια της υπόθεσης. Έχετε βγάλει εδώ την Πόπη, γιατί Πόπη είναι πλέον για μένα. Έχουν βγει όλοι οι άλλοι και μιλάνε πλέον από μένα. Βρείτε μου εσείς κάπου που να κατηγορούμε και εγώ θα κάτσω εδώ. Δεν είπε κανένα ούτε εσύ. Ωραία, τότε με ποιο δικαίωμα βγαίνει ο ένας και ο άλλος και λέει κουβέντες. Χωρίς να γνωρίζετε. Εδώ δεν ξέρει ίδια η μάνα. Τι ήταν με το παιδί της. Θα ξέρω εγώ που ήμουν 14 χρονών. Το έχουμε κάνει θρίλερ ταινία, το έχουμε κάνει. Θα πει και ένα τι να σκοτώσει την αδερφή μου, τόσο μυαλό έχει. Θρίλερ είναι, κυρία μου. Θρίλερ έχει γίνει. Μην συγκαταθέσατε. Προχθές σας. Ήμουνα η πρώτη που προχώρησα για τα δικά μου τα παιδιά και τα πανελλήνιο... να μου πει τι. Σας κατηγόρησε. Έλα, μπροστά στο Πανελλήνιο η μητέρα σας ήδη νομικά. Ότι σκοτώσατε την αδερφή σας. Της εντολέας σας, μην εγχώνεστε. Δεν όλα είναι εντολέα μου, κυρία μου. Σας κατηγόρησε η μητέρα σας. Έχω προχωρήσει ήδη. Και η Κατερίνα. Μην αγχώνεστε. Θα πάμε σε λίγο. Σας κατηγόρησε ότι δολοφονήσατε την αδερφή σας. Και εγώ απαντάω ότι έχω προχωρήσει σε όλους. Okay. Καταλαβαίνετε. Σε όλους έχω προχωρήσει. Τι είπε. Μηνύσεις, Ειρήνη μου. Έχω προχωρήσει. Μην συγκαταθέσατε, κυρία μου. Έχω προχωρήσει, σου λέει, Άγγι. Έχω προχωρήσει σε όλους. Έχει προχωρήσει, θα κάνει μηνύσεις, λέει. Θα κάνει. Έχω προχωρήσει. Έχει την κυρία Δημητριάδου δικηγόρο. Δεν μπορεί να την βρούμε εμείς. Κάτι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θα την είχαμε κοντά μας την κυρία Δημητριάδου σήμερα. Άρα λες ότι θα στραφείς νομικά. Έχουμε προχωρήσει, ναι. Έχεις προχωρήσει. Κυρία Πόπη, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για την γωγό, την κόρη σας. Ναι, πέστε μου. Έχει, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας από ό,τι έχω ληφθεί, έτσι. Να. Ναι. Από τι προκλήθηκε αυτό? Δεν ξέρω. Εσύ γιατί απαντάς για τη μάνα? Ήταν αυτό. Από γεννησιμιού. Από γεννησιμιού. Ο Δημήτρης, ο γιος σας, είναι μαζί σας? Ναι. Έχει και αυτό την ίδια άποψη για το τι ακριβώς συνέβη με την αδερφή του? Δηλαδή θέλω να πω, συντάσσεται μαζί σας. Ο Δημητράκης ήταν πολύ μικρό. Όχι τότε. Τώρα τι σας λέει, γιατί εσείς βγήκατε δημόσιο σε μια τηλεοπτική εκπομπή και τώρα έχουμε και τον δικηγόρο στον κύριο Σιδέρη και ετοιμάζεστε μαζί με την κυρία Πολυζωγοπούλου να καταθέσετε μήνυση προκειμένου να ανοίξει πάλι ο φάκελος και κατηγορείτε θέλω. Όχι, θέως... αλλά τα παιδιά μου συμφωνούν και τα άλλα δύο, ότι είχα μαλώσει εγώ τότε, Ειρήνη, που η Ειρήνη τα έχει ξεχάσει, ότι αν πήραξε το παιδί ή όχι. Αλλά η κόρη μου, η γωγό που είπε η Ειρήνη πριν,
Δεν μπορούσε να ακούσει αν έκανε βήχα το παιδί ή όχι. Γιατί είχε πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημά της τέτοιο που δεν μπορεί να ακούει. Μισό λεπτό, αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό. Είχε πρόβλημα στην ακοή το παιδάκι. Ναι, δεν άκουγε έτσι. Φοράει ακουστικά. Έχει πρόβλημα στην ακοή μέχρι τώρα. Άρα ούτε τότε μπορούσε να αντιληφθεί κάτι αν έβηξε ή δεν έβηξε. Όχι. Η μόνη αδική μόνη μάρτυρας ήταν η Ειρήνη. Εσείς συνηθίζατε να αφήνετε την Μπέμπα στο ίδιο δωμάτιο με την Ειρήνη, να κοιμούνται μαζί τα παιδιά. Ήτανε πρώτη φορά που είχε συμβεί. Η μικρή κοιμότανε, τα άλλα καθόντουσαν και κοιτάγανε τηλεόραση και δεν θυμάμαι αν είχε κοιμηθεί και η γογούλα. Όχι, θέλω να πω, στο ίδιο δωμάτιο τα παιδιά μένανε συχνά μαζί, έτσι, και άλλα βράδια και άλλα μεσημέρια. Για απάντησέ μας αυτό, όχι, γιατί εγώ δεν έχω το παιδί, για απάντησέ μας τώρα. Έλα, γιατί αρχίζω και φουντώνω σιγά σιγά. Πολύ σε άφησα να μιλάς για τη ζωή εδώ και δύο μέρες. Για πάντα, ποιος το είχε το παιδί. Έλα, δηλαδή, για, Πόπη, το έχεις παρακάνει το κακό σου αυτές τις μέρες. Το έχεις παρακάνει, πραγματικά, το έχουμε κάνει ταινία τρόμου εδώ μέσα. Άλλα πιάσαμε. Δεν έχω καμία δουλειά να μιλάω μαζί σου. Έτσι, μπράβο, επειδή δεν έχεις καμία δουλειά, κοπέλα μου. Αυτό είναι το θέμα, Ειρήνη. Γι' αυτό βγήκα, Ειρήνη. Το θέμα σου είναι πως φύγανε τα παιδάκια. Α, όχι όλα αυτά που κάθεσαι και λες, κορίτσι μου, και έχεις γίνει σύριαλ. Δεν φύγανε από χέρια. Εντάξει. Γιατί έτσι βγήκε και είπες. Χθες άλλα έλεγες. Τα δικά μου τα παιδιά. Φάνηκαν από ότι έχουν φύγει. Δεν ναι, για το δικό σου το δεύτερο. Αν ήσουν αγνήσια γιαγιά και έπρεπε, θα ήσουν εκεί να μάθεις από ότι φύγανε. Ξέρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο, να κάνεις το σταυρό σου και να είσαι τυχερή να μην τα κάνει τέλειο. Δεν θα το επιτρέψω να συμβαίνει αυτό. Σα ρώτησα κάτι, κυρία Πόπη, και με αυτό να σα αποδεχτώ συνέχεια. Μισό λεπτό. Σα ρώτησα κάτι. Αν και άλλα μεσημέρια ή βράδια η Ειρήνη έμενε μαζί με την κόρη σας. Όχι, σας είπα. Πηγαίνανε στο δωμάτιό τους. Όταν ήταν κάποιες ώρες για να δουν τηλεόραση, καθόντουσαν στο δικό μου. Άρα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο εκείνο το μεσημέρι. Να ξαπλώσουν και τα τρία μαζί. Και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη, έτσι. Ειρήνη, διαφωνείς με αυτό το οποίο λέει η μάνα σου. Ε? Ναι. Πες μας. Γιατί μία φορά το έχω κρατήσει το παιδί. Το κρατούσες μόνη σου στο σπίτι. Ναι, είχε τύχει πολλές φορές να κάτσω με τη ζωή. Να την προσέχεις εσύ τη ζωή. Ναι. Πόσες φορές. Πολλές, αρκετές. Και οι γονείς σου πού ήταν. Ο πατέρας μου δούλευε, η μητέρα μου ή πήγαινε σε καμιά δουλειά ή έτρεχε για τον πατέρα της για φάρμακα. Και ήσουν μόνη σου πολλές φορές στο σπίτι με το παιδί, έτσι. Βγήκε με κατηγορία τώρα η μάνα μου που πήγε με τον κουμπάρο της. Έλα τώρα γιατί. Έλα για τα δικά μου τα παιδιά. Για τη μάνα μου, λέω, εκεί που βγαίνει η κατηγορία. Τι είπε, κάτι είπε για εδώ έκανε παιδί με τη σκουμπάρα στον άντρα. Εγώ με έχει βρει όλο το Πανελλήνιο από τα χτες. Και αυτή αυτό την πείραξε τώρα όλο αυτό. Εδώ με βρίζει με Πανελλήνιο και με κατηγορούν εμένα. Έχουν βγει ευταίως και έχουν βγάλει ανακοίνωση. Ποιο είναι ο άντρα πλέον, ο σύντροφό τη. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Γιατί έχει σχέση με μένα, γιατί πλέον έχει ανακοινωθεί το ποιο είναι πλέον ο σύντροφό τη. Μα ξέρουμε ποιο είναι ο σύντροφό τη. Το Πανελλήνιο δεν το γνώριζε. Που βγήκε ανακοίνωση παντού. Δηλαδή, εσύ θέλει τώρα, δηλαδή. Σε νοιάζει με ποιον. Ήρθε αυτή να μου πει ότι σκότωσα εγώ τα δικά μου τα παιδιά. Θα τα πούμε από Δευτέρα, πείτε τη. Πρόσεξε να δει. Καταρχά δεν μου αρέσει όταν απειλεί. Μην απειλεί. Γιατί χάνει το δίκιο. Εδώ με απειλούσε ίδια. Μέρε. Χάνει το δίκιο όταν μιλά και καταφέρεσαι απειλητικά. Κύριε Πέτρο. Ειρήνη. Δύο μέρε πριν βγει. Η μάνα σου βγήκε χτες, προχτές. Εσύ πόσε μέρε βγαίνει. Η μάνα βγήκε προχτές. Ναι. Επειδή βγήκε ο πατέρα μου, κύριε Κατερίνα. Εσύ πόσε μέρε βγαίνει. Και εγώ σα απαντάω το λόγο που βγήκε. Εσύ πόσε μέρε βγαίνει. Υπάρχει μάρτυρα σε αυτό. Και κατηγορεί τη μάνα. Δεν μου απαντά. Τι ορίσε. Κατηγορεί τη μάνα που βγήκε. Καλά, γι' αυτό έφυγα και για να ησυχάσω. Τα βλέπω τι καταλήξει τη. Λοιπόν, κυρία Πόπη, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για να σα αποδεσμεύσω. Εντάξει, δηλαδή. Μήπω να σου δώσουμε και το πόρισμα τη εγγονή σου. Για αφού σε νοιάζει. Αφού νοιάστηκε. Κάτσε ρε σε Ειρήνη, η γιαγιά να μην νοιαστεί για τα εγγόνια τη. Το βλέπω, εδώ το συνεχίζει. Κατηγορεί ότι έχω φάει και την εγγόνα τη. Δεν κατηγορήσουν, ότι είναι πολύ σπάνιο. Του λέει για το δικό του το παιδί, μισό λεπτό. Του λέει όμως ότι είναι προβληματικό, που και εγώ το λέω αυτό, Ειρήνη, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Είναι προβληματικό, δεν το καταλαβαίνεις, κορίτσι μου, γλυκό. Παιδιά καταλήγουν στα χέρια σου και έχουν τα ίδια ευρήματα. Όλα μελανιάζουν και όλα δεν έχουν οξυγόνο. Δεν πρέπει να διερευνηθεί όλο αυτό. Αφού και η Ειρήνη κόπτεται. Και η Ειρήνη κόπτεται, ούτως ή άλλως. Κυρία Πόπη, θέλετε να σχολιάσετε, να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, κύριε Πέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχεις κάτι άλλο να πεις. Αυτά που έχω, δεν έχεις κάτι άλλο δύσκολα να πεις. Δύσκολα θα ξέρεις ότι άμα δεν ανοίξω το στόμα μου, δεν το κλείνω. Ορίστε. Ξέρω ότι άμα θα ανοίξω το στόμα μου, δεν το κλείνω. Κάτι άλλο, εσύ, το έχεις πει πολλές φορές αυτό, αλλά δεν το ανοίγεις. Θες να πεις κάτι άλλο, Ειρήνη μου. Μετά λέει γιατί είμαι έτσι εγώ. Πάντως πιστεύτε καλά με. Καλά έκανα εγώ και έφυγα. Πιστεύτε με. Πραγματικά. Καλό θα ήταν αν έχετε να πείτε κάτι. Ναι. Να το πείτε νωρίς.
Γιατί βλέπω πολύ σκοτεινές μέρες να έρχονται. Λοιπόν, θες να πεις κάτι άλλο, Ειρήνη, στη μάνα Όχι. σου. Όχι. Θες να τις απευθύνεις. Αν θέλει να μάθει το τι έγινε με την εγγονή της, μπορείτε εδώ πέρα να τους το πείτε ο ίδιος. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με την κυρία. Θες να τις απευθύνεις ένα μήνυμα πριν κλείσει. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μιλάτε πλέον. Και από μεθαύριο θα είστε και αντίδικοι. Πάρα πολύ όμως. Και ειδικά όσο βγήκε και κατηγόρησε ποιον. Του δίνω τελευταία ευκαιρία, θες να τις μιλήσεις, να τις πεις κάτι. Όχι. Ωραία. Τελείωσα. Κυρία Πόπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Σούρα, τον γνωστό ψυχίατρο. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Είδες πώς σταματάει το στόμα. Τι είπε. Όχι για σας. Όχι για σας, κύριε Σούρα. Καλησπέρα, κύριε Σούρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί προχωράει το ρεπορτάζ. Έχουμε βγάλει ήδη οι αποκλειστικές ειδήσεις σήμερα αφενός ότι. Μια παρατήρηση σε σένα μπορώ. Παρακαλώ. Δεν είναι όλοι οι επιστήμονες ίδιοι. Γιατί υπάγω για όλους οι ιατροδικαστές. Όχι, αλλά δεν είναι όλοι οι επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες και επιστήμονες. Είπα ότι δεν θέλω να ακούσω στη ζωή μου για ιατροδικαστή. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι οι ιατροδικαστές ίδιοι. Θα τα πούμε μετά, Δημήτρη. Δημήτρη, μην με συγχύσεις τώρα μεσημεριάτικα. Δεν καταλαμβάνω όλους τους γιατρούς. Να λέμε και κάποια πράγματα. Το είπε και το είπα, δεν αναφέρομαι σε όλους. Αναφέρομαι στους γνωστούς αγνώστους, στους φίλους μου που τους αγαπώ και τους σέβομαι και τους υπόλοιπους. Πριν να πας σε διαφημίσεις, μπορώ να πω κάτι στην Ειρήνη. Δεν θα πεις κάτι στην Ειρήνη, θα πάω σε διαφημίσεις, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλές αποκαλύψεις ό,τι αφορά την υπόθεση του Παναγιώτη και του μωρού της Κατερίνας. Συγκεκριμένα στοιχεία ντοκουμέντα, η Ειρήνη είναι κοντά μας. Έχουμε και για πρώτη φορά θα δείτε τι ανακοινώνει το Παίδον. Έχουμε μιλήσει με τον διοικητή. Μέσα στο Παίδον κατέληξε το δεύτερο μωράκι της Ειρήνης μετά από 33 μέρες νοσηλείας. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι όλοι οι φάκελοι έχουν φύγει από Αθήνα. Υπήρχε ο φάκελος, έφυγε από Αθήνα. Όλοι οι φάκελοι αυτής της υποθέσεως βρίσκονται στην Πάτρα. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι έχετε λίγη ώρα στη διάθεσή σας προκειμένου να μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό του Open. Ο όμιλος επιχειρήσεων Φράγκος σας δίνει δώρο αυτό το τζάκι το οποίο βλέπετε. Είναι Λακούνζα, είναι ισπανικό το τζάκι. Την κλήρωση θα την κάνουμε στο τέλος εκπομπής. Σήμερα δηλαδή έχετε κανένα μισάωρο ακόμα. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800. Αφήνετε το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ όμικρον κενό, όνομα, επώνυμο στο 14800. Σήμερα η κλήρωση στις 4 και 4 όμως με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στον άλλο μεγάλο διαγωνισμό να τον δούμε. Παρακαλώ, η εταιρεία Βιοκαρπέτ σας δίνει 5.000 ευρώ μετρητά. 5.000 ευρώ μετρητά τα οποία θα καταλήξουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Γι' αυτό τον λόγο πάρτε τηλέφωνο ή στείλτε μήνυμα. Ο διαγωνισμός από τη Βιοκαρπέτ θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσω ότι σε πολύ λίγη ώρα, σε 25 λεπτά από τώρα, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για τον μοναδικό διαγωνισμό του Open. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Τι διεκδικείτε λοιπόν, ένα τζάκι από τον όμιλο επιχειρήσεων Φράγκος, είναι αυτό το Λακούνζα, ισπανικής προέλευσης. Έχετε 25 λεπτά προκειμένου να τηλεφωνήσετε από σταθερό ή κινητό στο 14800. Είναι υποχρεωτικό, επαναλαμβάνω, να αφήσετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ όμικρον κενό, όνομα, επώνυμο στο 14800. 25 λεπτά ακόμα. Αυτό το τζάκι θα γίνει δικό σας. Υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Κατερινόπουλος, ο κύριος Σιδέρης, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον τη μητέρα σου, Ειρήνη, ο κύριος Τάτσης, ο κύριος Σούρας μέσω Skype. Και η κυρία Σπανουδάκη, ιατροδικαστής. Θέλω να πάμε όμως να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Βαγγέλη τον Τριάντη, γιατί έχουμε είδηση τελευταία στιγμής που αφορά το εισαγγελικό σκέλος της υπόθεσης. Είπαμε ότι γίνεται μια έρευνα για 5 θανάτους βρεφών και φυσικά έχεις μια αποκλειστική απάντηση, την οποία σου δίνει ο διοικητής του Παίδων Αγία Σοφία, εκεί όπου κατέληξε τη 17η Οκτωβρίου η δεύτερη κόρη της Ειρήνης. Ήταν το 23 όταν συνέβη αυτό. Βαγγέλη, σε ακούμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Αμαλιάδα, ο αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Ηλίας, ο κ. Φλωρίδης, έδωσε εντολή στο τοπικό τμήμα ασφαλείας να διενεργήσει έρευνα για ανθρωποκτονία, για το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, στην περίπτωση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη. Είναι το παιδί το οποίο έφυγε τον περασμένο Αύγουστο και το οποίο διενεργείται ήδη έρευνα, αλλά τώρα ουσιαστικά η έρευνα προσανατολίζεται γύρω από συγκεκριμένο αδίκημα που έχει να κάνει με ανθρωποκτονία. Από αδίκημα που έχει να κάνει ξεκάθαρα με εγκληματική ενέργεια. Γιατί θα μπορούσε να υπάρχει και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, το οποίο είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρωποκτονία με απρόθεση και ενδεχόμενο δόλο. Λοιπόν, Ειρήνη, θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο από αυτού? Όχι, επιτέλους, να γίνει έρευνα, να δούμε τι έχει γίνει με τον παιδί. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, το καταλαβαίνεις ότι είναι σοβαρά. Από ανθρωποκτονία, από πρόθεση. Από πρόθεση. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό?
ότι κάποιος εσκεμμένα πήγε και σκότωσε το μικρό Παναγιωτάκη. Ναι, κάτι γνωρίζω. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο. Τι γνωρίζεις? Να δούμε τι θα γίνει. Τι γνωρίζεις, δεν ποιος τον σκότωσε το Παναγιωτάκη? Εμένα, για εις βάρος μου, όχι. Δεν αρχώνουμε. Όχι. Μπορεί να τον δολοφόνησε δηλαδή τον Παναγιωτάκη η μητέρα του? Όχι, προς Θεού, όχι. Κάποιος άλλος, τρίτο πρόσωπο? Θα δείξεις πορείες. Έχεις υπονείς για κάποιο πρόσωπο? Όχι, μην γιατί μου κλείσεις το λες. Θέλω να μιλήσεις. Όχι, δεν μπορώ να αποκαλύψω κάτι ακόμα. Μην μας λέτε ότι... Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Μισό λεπτό, Ειρήνη. Άλλα λες τη μία φορά, συγγνώμη, Πέτρο. Άλλα λες την άλλη φορά, άλλα την άλλη. Ναι, δεν είστε εισαγγελέας και τέτοιο. Αν ήμουν εισαγγελέας, δεν θα ήσουν εδώ, Ειρήνη. Θα ήμουν, να πείτε. Πάταν αλλού. Ναι, εντάξει, επειδή σε έχω περάσει πολύ. Μα και δεν θα ήσουν εδώ. Καταλαβαίνετε τι είπε τώρα. Βγείτε εσείς να μιλήσετε. Λέει ότι γνωρίζω. Μισό λεπτό, εκεί θέλω να εστιάσω. Ναι, δεν γνωρίζουμε άνθρωπο. Θέλουμε να δούμε αν όντως. Ειρήνη, πάει κάπου το μυαλό σου, εισαγγελέας, και έχουν ανθρωποκτονία. Μίλα ξεκάθαρα, παιδί μου, να τα βγάλει από μέσα σου. Πάει κάπου το μυαλό σου? Ναι, πάει το μυαλό μου. Έχουμε πει θα το δώσουμε στην κατάθεσή μου. Πού πάει το μυαλό σου? Δεν μπορώ να μιλήσω. Πάει σε πρόσωπο συγκεκριμένο? Ναι. Το οποίο ήταν εκείνη την ημέρα μαζί με το παιδί? Ναι. Γιατί αντάπεσε? Μισό λεπτό. Θανάση, επίτρεψε μου, λέει σημαντικά πράγματα. Να παρακολουθούμε λίγο τη ροή τη συζήτηση, σας παρακαλώ. Λέει σημαντικά πράγματα. Ποιοι ήσασταν εκείνη την ημέρα μαζί με το παιδί? Ένα βράδυ ήμασταν πριν φύγει. Ποιοι ήταν? Πολλοί. Δεν μπορούμε να ονοματίσουμε. Όχι, μην πει ποιοι. Πόσοι? 5, 6, 10, 100. Δύο. Εσύ και την επόμενη μέρα έμεινε άλλος ένας από αυτούς. Ήσασταν δύο και έμεινε άλλος ένας. Ναι. Άρα ήσασταν τρεις, όχι δύο. Δύο ή τρεις? Δύο παραπάνω πρόσωπα από εμάς. Πόσοι ήσασταν σύνολο? Συνολικά. Ναι. Εγώ, η Πόπη, ο Σπύρος. Ναι. Δύο πρόσωπα. Δύο. Το ένα έφυγε. Το ένα έμεινε. Το ένα έμεινε στο σπίτι. Και ήταν παρόν την ώρα που ο Παναγιωτάκης παρουσίασε αυτό το επεισόδιο? Μία ώρα πριν φύγει. Ήταν εκεί. Και πάει το μυαλό σε αυτό το πρόσωπο? Ναι, κάτι γνωρίζω για να το λέω. Κάτι γνωρίζεις? Μας πέταξαν μία κουβέντα γι' αυτό. Τι σας πέταξαν? Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω δημοσίως. Σε παρακαλώ να διευκολύνεις τη θέση σου. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πάνω σου. Ο εισαγγελέας θεωρεί ενδεχομένως ότι εσύ έχεις δολοφονήσει τον μικρό Παναγιώτη. Το λέω ξεκάθαρα. Καλά, αυτό το γνωρίζω. Ναι. Άρα πες μας τι είπε αυτό το. Είπε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο ότι. Και όλοι. Ψαχτήκαμε ότι πώς γίνεται να το ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι υπάρχει κάτι το οποίο να μην φαίνεται ποτέ. Και μας κίνησε το. Τι σας είπε, Ρέιρινη, μισό λεπτό. Το ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο δεν φαίνεται ποτέ. Σας το είπε αυτό το πρόσωπο? Ναι. Ποιο φάρμακο? Δεν μας είπε ποτέ. Αλλά ποιος ήταν ο λόγος που μας το είπε? Μιλούσατε για δολοφονίες παιδιών εκείνη την ημέρα? Γιατί μιλούσατε? Μιλάγαμε για τον Παναγιωτάκη, να δούμε γιατί έχει φύγει, πώς είχε φύγει. Και πετάγεται αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο το και ήταν, λέει. Μας είπε εκεί εκείνη την ημέρα. Ναι. Άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα ήταν. Γυναίκα. Και πετάγεται και μας. Από τον πύργο, από την Πάτρα ή από την Αμαλιάδα? Από την Αμαλιάδα, κύριε Κατερινόπουλε, σταματήστε λίγο, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν γίνεται. Όλο δεν μου δίνω κατάθεση, κύριε Κατερινόπουλε. Όλο δεν θυμάσαι. Δεν γίνεται να απαντήσω. Τότε γιατί εσύ δεν θυμάσαι ούτε με ποιον συγκατοικούσες? Γιατί ήρθατε εδώ? Ειρήνη, ο εισαγγελέας καλεί τέσσερα πρόσωπα για το συγκεκριμένο συμβάν. Ποια καλή δίδυμα? Εσύ τώρα έχεις. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες, Πέτρο μου, γιατί είναι ανοιχτή εισαγγελική έρευνα. Ναι. Θέλει να καλέσει τέσσερα πρόσωπα. Μπράβο. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις περιγράψει πέντε. Αν κατάλαβα καλά. Τέσσερα είστε. Ναι. Και είναι τέσσερις, παιδιά. Έχω χάσει το μέτρημα. Συνολικά νομίζω ότι ανέφερες πέντε. Πέντε. Όχι, εσύ, όχι, εσύ, όχι, 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 είναι όσοι δώσανε κατάθεση. Ποιοι έχουν δώσει κατάθεση? Εσύ έχεις δώσει? Εγώ, η Πόπη. Ναι. Ο Σπύρος, ναι. Καμία σχέση. Ναι, η γιαγιά θα δώσει σήμερα. Η γιαγιά θα δώσει. Και το άλλο ένα πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο λες που σας είπε για το φάρμακο και τα λοιπά και τις κίνησες τις περιέργειες. Άρα είναι πέντε. Είναι συγγενείς. Και πού ξέρεις εσύ ότι δώσαν καταθέσεις? Κάτσε, ρε Ειρήνη μου. Γιατί ήμασταν εκεί, κύριε Κατερινόπουλο, όταν γίνανε οι καταθέσεις? Όλοι εκεί ήμασταν. Ειρήνη μου, έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι λέει τώρα, φίλε? Είναι συγγενείς, σε ρωτάω. Που το είπε αυτή την κουβέντα? Ναι. Συγγενείς πιανού? Τη οικογένεια. Τη Πόπη. Γεια σου. Έχει μας ανάφερε αυτή την κουβέντα. Έχει βγει και έχει μιλήσει ανώνυμα σε άλλη εκπομπή? Ναι. Και έχει πει για σένα κάποια πράγματα? Ναι. Μάλιστα. Θα το κατονομάσεις αυτό το πρόσωπο στην κατάθεσή σου? Ναι. Και η Πόπη? Δεν γνωρίζω. Γιατί τόσες μέρες δεν τα έλεγες, ρε εσύ, Ειρήνη? Εδώ έχει βγει η βόμβα τώρα. Γιατί, Ειρήνη μου, δεν τα έλεγες? Περιμέναμε, ψάχναμε. Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν. Και όταν τελευταία στιγμή σου έρχεται ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Κάποια στιγμή η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Ότι
Δεν ξέρετε, λέω, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Πού το γνωρίζει αυτή την τελευταία στιγμή και μας λέει τέτοιο πράγμα. Καταγγέλει ανθρωποκτονία αυτή τη στιγμή. Καταγγέλει ανθρωποκτονία αυτή τη στιγμή, Ειρήνη. Παιδιά, η Ειρήνη αυτή τη στιγμή καταγγέλει ανθρωποκτονία. Ότι ο Παναγιώτης έφυγε από ανθρώπινο χέρι. Αυτό λες. Ε? Μακάρι να μην είναι αυτό. Γιατί δεν γίνεται να γυρίσει και να μας πει αυτή την κουβέντα. Και γιατί, ρε Ειρήνη, τόσες μέρες έλεγες. Γιατί πριν λίγο καιρό, κύριε Κατερινόπουλε, έγινε αυτό. Πότε το πληροφορήθηκες εσύ αυτό, Ειρήνη? Πριν λίγες μέρες το έμαθα εγώ αυτό. Ειρήνη, αυτή τη στιγμή είναι σοβαρό αυτό που λες. Ουσιαστικά λες ότι ο Παναγιώτης έφυγε από ανθρωποκτονία. Ότι δολοφονήθηκε. Ενώ έλεγε άλλα όμως. Ναι, και εγώ πληροφορήθηκα για τη συγκεκριμένη πληροφορία, κύριε Κατερινόπουλε, 2 μέρες πριν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η Ειρήνη αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 4:02. Έχει καταγγείλει δημόσια σε τηλεοπτικό σταθμό. Μιλάει για δολοφονία, ανθρωποκτονία του Παναγιώτη. Ο εισαγγελέας πρέπει πάρα αυτά να την καλέσει η αστυνομία να πάει να καταθέσει αυτά τα οποία λέει. Και μάλιστα είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ξέρει και το πρόσωπο. Έτσι είπε. Δεν είναι δική μας δουλειά. Εγώ απευθύνω μία έκκληση στις αρχές, όπως την απίθυνα και το βράδυ της Τετάρτης και το πρωινό της Πέμπτης. Αυτή τη στιγμή η Ειρήνη ξέρει πράγματα τα οποία λέει θέλει να πάει να καταθέσει. Καλέστε την. Ανθρωποκτονία πρέπει να έρθει. Συμφωνείς με αυτό το οποίο λέω? Περιμένουμε από τώρα να καλέσουμε. Λοιπόν, έχω μείνει. Πρέπει το ανθρωποκτονία. Έχω μείνει ενέος. Όχι. Θέλω λίγο να τρέξω το ρεπορτάζ. Πέτρο. Αν μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή, ναι, δεν έρθει ένα περιπολικό να καλέσει την αστυνομία. Τώρα πρέπει να έρθει έξω από το σπίτι. Ναι, να καλέσει να καταθέσει, τότε πρέπει όλοι να πάμε να ζητήσουμε διαβατήριο Μποτσουάνας. Όχι, να πάμε στην Κολομβία. Ναι. Αν έτσι, δεν έρθει, επαναλαμβάνω, ένα πει ότι περιπολικό μέχρι ημέρες, να τελειώσει η εκπομπή. Να πάρει την Ειρήνη να πάει να καταθέσει αυτό το πολύ σοβαρό το οποίο κατήγγειλε στον τηλεοπτικό αέρα, γιατί μιλάει για πρώτη φορά στα τηλεοπτικά χρονικά. Όχι, μου συμβαίνει όλα στις αυτό μου. Το πράγμα. Όλα μου συμβαίνουν στις εκπομπές μου. Ευτυχώς θυμήθηκε. Πρώτη φορά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, Ειρήνη μου. Ειρήνη, υπάρχει η περίπτωση να ανακαλέσεις τις αρχές όταν κληθείς? Μου είπαν ότι τις επόμενες ημέρες. Λογικά όχι, μετά όχι, από τη μητέρα και τη φώτο. Μισό λεπτό, άλλο σε ρωτάω, Ειρηνούλα μου. Περίμενε. Υπάρχει περίπτωση όταν κληθείς από τις αρχές να πας να πεις άλλα πράγματα σε σχέση όχι με αυτά που είπες τώρα όχι εδώ? Το έχω πει από την πρώτη αρχή ότι πρέπει. Θα πει την αλήθεια, Πέτρο. Μάλιστα. Επιτέλους ήρθε η ώρα. Τόσες μέρες σου λέμε μίλα, βρε Ειρήνη. Κύριε Σούρε, μίλα από εσάς. Θα βρεθώ, μου λέγε σε χαντάκι. Θέλω να προσθεθώ απευθείας στην Ειρήνη. Ειρήνη, αν μας παίζεις αυτή τη στιγμή, πάει να πει ότι είσαι μεγάλη πρωταγωνίστρια. Αν δεν μας παίζεις όμως, είπες κάτι που αυτή τη στιγμή θα γίνει το νέο της ημέρας. Και συμφωνώ με τους δικηγόρους ότι πρέπει σε 5 λεπτά, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, θα έπρεπε να σηκωθείς αυτή τη στιγμή από την εκπομπή και να φύγεις και να πας να καταθέσεις μόνη σου. Αλλά συμφωνώ με τους δικηγόρους ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να έρθει περιπολικό να πας να καταθέσεις. Πρόσεχε, Ειρήνη, παίζεις κορώνα. 2 λεπτά, Πέτρο. Δεν είμαι ο Πέτρος. Θέλω να την προφυλάξω. Ούτως ή άλλως. Παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή σου. Σε έχει παρασύρει τηλεόραση, σε έχουν παρασύρει όλοι αυτοί που είναι τριγύρω σου και σου λένε βγες και βγες και βγες και πιθανώς να παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή σου. Αν λες αλήθεια πρέπει να καταθέσεις, αν δεν λες αλήθεια θα είσαι υπόλογη. Σου το λέω για να βοηθήσω. Ειρήνη, αυτό το πρόσωπο εμπλέκεται και στους άλλους θανάτους? Όχι. Μόνο στον Παναγιώτη λες? Ναι. Δεν μας είπε αν είναι άντρας ή γυναίκα. Τίποτα δεν έχει γίνει με τους υπόλοιπους θανάτους. Α, η γυναίκα είπε ότι είναι Θανάση. Γυναίκα είπε, δεν το άκουσες εσύ. Εντάξει, να μας το ξεκαθαρίσει, να τα ακούσω από το στόμα της. Το είπε. Γυναίκα δεν είπε ότι είναι? Ναι. Λοιπόν, στην αστυνομία τι θέλει να πει? Δεν ξέρω. Και πρέπει να πάει στην αστυνομία, δεν θα τα πει στην τηλεόραση. Θα κατηγορηθεί για υπόθαλ. Α, βέβαια. Θα κατηγορηθεί για υπόθαλ. Ας πάει να πει την αλήθεια το κορίτσι. Λοιπόν, κύριε Κατερινόπουλε, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι έχει πάρει μια τροπή τελείως διαφορετική. Το ξέρουμε, κύριε Σούρα. Το ξέρουμε. Εσείς είστε τόσα χρόνια μέσα σε αυτό. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Απλά, έστω και την ίστατη στιγμή, λέει ότι λέει την αλήθεια. Ειρήνη, αυτό το οποίο λες είναι αλήθεια, είναι πάλι ναι, σαν την ιστορία που μου πες προχθές ότι σε βίασε δίθεν ο θείος σου και αποδείχθηκε ότι έλεγες. Είναι αλήθεια, το είπε μπροστά σε πολλά. Γιατί προχθές μου πες ψέματα, γι' αυτό το λέω. Δεν είπα ψέματα, αλλά τέλος πάντων. Δεν θέλω να κάτσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είπες για το θείο σου. Δεν θα κάτσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σε μένα το είπες. Ωραία, δεν θέλω να μπω σε αυτή. Άρα τώρα λες αλήθεια τουλάχιστον.
Είναι αλήθεια, το είπε μπροστά σε πολλά άτομα. Θέλει να επαναλάβεις τι είπε, να καταλάβουμε γιατί μίλησε για φάρμακο. Είπε ότι υπάρχει ένα φάρμακο που δεν ανιχνεύεται στον οργανισμό. Γυρνάει ένα πρόσωπο μέσα σε ένα σπίτι και λέει, ξέρετε, λέει, ότι δεν υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο δεν θα το βρείτε, λέει, ποτέ. Και γυρνάνε όλοι και τις απαντάνε. Εσύ πού το γνωρίζεις αυτό? Το έψαξα, λέει. Αυτό το είπε, πώς το είπε, έτσι, στα καλά του καθημερινού. Είχε πεθάνει ο Παναγιώτης. Είχε πεθάνει ο Παναγιώτης όταν το είπε. Και μας λες όμως ότι εκείνη την ημέρα που έφυγε ο Παναγιώτης από τη ζωή και τέλος πάντων έγιναν αυτά τα οποία έγιναν, είχε φύγει νωρίτερα εκείνη. Και πότε να του χορήγησε, ρε Ειρήνη, με αυτό το φάρμακο? Μετά μας το είπε μας. Όχι. Λες ότι σας είπε για φάρμακο. Και πώς δηλαδή να δολοφόνησε τον Παναγιώτη αυτό το πρόσωπο? Ήτανε μόνο του καθόλου με τον Παναγιώτη? Όχι, αλλά ήταν το προηγούμενο βράδυ όμως. Εσύ δεν ήσουν εκεί? Ήμουνα. Αλλά ήμουν όλη την ώρα γύρω-γύρω. Όχι. Ήμουνα γύρω-γύρω όμως. Υπήρχε αυτό το φάρμακο μέσα στο σπίτι? Δεν το ξέρω. Εμένα από εκείνη την ώρα που μου είπαν αυτή την κουβέντα μου έχει κάτσει στο κεφάλι μου. Δεν γίνεται να γυρίσει ένας άνθρωπος και να το πει αυτό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα νομίζω ακούστε να δείτε. Φίλοι της αστυνομίας, πάρτε μου και την κυρία Δημοκλείδου. Εσείς πρέπει να αναλάβετε από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Καταλαβαίνετε. Αν ήταν στα. Ακούστε να δείτε. Ούτε θα άφηνα να πειράξω τον Παναγιώτη και στους εισαγγελείς και στους αστυνομικούς και σε όλα αυτά. Έχουμε κάνει τόσο σοβαρή έρευνα σε αυτήν την υπόθεση, που πιστέψτε με ότι αν ήμασταν εμείς στη θέση σας, θα την είχαμε διαλευκάνει σε 10 λεπτά. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Πέτρο μου. Αλλά σας σεβόμαστε. Πέτρο μου. Ναι. Καταρχήν η ίδια καταγγέλει εδώ μια δολοφονία. Η μάνα της καταγγέλει την Ειρήνη. Η Ειρήνη θα καταγγείλει τη μάνα της. Ο εισαγγελέας έστειλε δικογραφίες στην Πάτρα. Διατάχθηκε η έρευνα για ανθρωποκτονία εδώ. Να πάει να έρθουν να πάρουν την Ειρήνη, να καθίσουν κάτω, αρχίσουν τις ανακρίσεις κλπ. Ας μείνει λίγο στην άκρη ο τύπος σε κάποια θέματα, να προχωρήσει να βγει η αλήθεια. Πάντως, Ειρήνη, αυτό το πρόσωπο το οποίο λες και λες ότι θα κατονομάσεις, είχε φύγει νωρίτερα από το σπίτι και στην εκπομπή της Νικολούλη είχε βγει, είχε πει συγκεκριμένα πράγματα για σένα. Άρα, μήπως το κάνεις αυτό για αντιπερισπασμό, γιατί σε ενόχλησε? Όχι. Κύριε Κουσουλέ, μιλάω με την Ειρήνη τώρα, κύριε Τάσο. Συγγνώμη. Είσαι σίγουρη ότι δεν το κάνεις για να τον εκδικηθείς ή να την εκδικηθείς? Όχι. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σοβαρή κατάσταση. Ναι, κύριε Τάσο. Πρώτη φορά στην ιστορία, δεν έχω ξανασυναντήσει αντίστοιχο περιστατικό, σε μία εκπομπή. Σε τρεις εκπομπές. Καταγγέλλονται δύο δολοφονίες. Στις υποθέσεις και σήμερα. Να πω όμως κάτι, δεν είναι απαραίτητο να είναι και αληθινές αυτές οι δολοφονίες. Άλλο αυτό. Προφανώς. Δεν είναι απαραίτητο. Κατονομάζονται, καταγγέλλονται. Έχετε δίκιο ότι κατονομάζονται, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι αληθινές. Όχι, αυτά είναι, θα ερευνηθούν. Αλλά... Να βάλω και αρκετά ερωτηματικά, όχι ως προς τον τρόπο. Όχι ως προς τον τρόπο των δολοφονιών, ως προς τον τρόπο που υπόθηκαν. Λοιπόν. Ακούστηκαν πολύ σοβαρά πράγματα. Επαναλαμβάνω, εμείς σεβόμαστε τις αρχές. Αν είμαστε στη θέση των αρχών, βέβαια, αν είχαν κάνει οι αρχές την έρευνα την οποία έχουμε κάνει εμείς, δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτό και μόνο σας λέω, φίλοι και φίλες. Αντιλαμβανόμαστε. Βαγγέλης Τριάντης και καταλαβαινόμαστε, να πω. Δηλαδή, μιλάμε με τα μάτια και με τους τηλεθεατές. Βαγγέλης Τριάντης, για το τι ακριβώς σου απάντησε ο διοικητής του ΠΕΔΟΝ, γιατί σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από το ΠΕΔΟΝ ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Το δεύτερο βρέφος της Ειρήνης, το οποίο κατέληξε το 2023. Έχεις μιλήσει με τον διοικητή, Βαγγέλη, σε ακούμε. Επικοινωνήσαμε με τον διοικητή του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία. Μας διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ανακοίνωση των γιατρών του νοσοκομείου που να αναφέρουν ότι ο θάνατος του δεύτερου παιδιού της Ειρήνης δεν ήταν εγκληματική ενέργεια. Μας είπε επίσης. Έχουμε κάρτα, να το δούμε τι σου απαντάει. Έχουμε κάρτα, ναι. Δείξτε την κάρτα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Πασάβας. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση γιατρών του νοσοκομείου Παιδών. Άλλωστε, υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση αυτή. Λοιπόν. Τι πάει να πει αυτό, Πέτρο? Ορίστε. Τι πάει να πει αυτό? Όχι, γιατί βγήκε ένα δημοσίευμα ότι είχαν ανακοινώσει οι γιατροί του Παιδών ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Και εμείς μιλήσαμε με τον διοικητή, ο οποίος μας απαντά. Okay. Επίσημα ότι δεν υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Δεν ισχύει αυτή η ανακοίνωση. Okay. Τα πάντα διερευνώνται από την ελληνική δικαιοσύνη. Κάναμε και αυτή τη διασταύρωση. Λοιπόν, Ειρήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, κύριε Πέτρο. Θανάση, Ηλία και κύριε Τάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή τύχη, Ειρήνη. Και σε εσάς, κύριε Σούρα. Θα τη χρειαστεί. Ειρήνη, τουλάχιστον τώρα
ασχολήσουμε τις αρχές. Θα ασχοληθώ, θα πάω με τον δικηγόρο. Και σε παρακαλώ κάτι, σε παρακαλώ, φύγε από το κουτί. Φύγε. Πώς αλλιώς να σου το πω, το είπα ιδιαιτέρως σου, το είπα, φύγε από την τηλεόραση. Εντάξει, φύγε. Εντάξει. Κάνε αυτά που πρέπει να κάνεις. Δημήτρη μου. Πέτρο μου, συγγνώμη γιατί είσαι δημοσιογράφος και τηλεοπτικός. Ε, Πέτρο, αλλά εγώ είμαι ψυχίατρος και πρέπει... Τους γιατρούς να καταθέσουν. Ωραία, να κλείσετε. Μας κλείνουνε, Ειρήνη. Για χαρά. Γεια σας, κύριε Σούρα. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διάλειμμα. Στρέψαμε φίλες και φίλοι, μόνος μου, έχουν φύγει όλοι από το στούντιο. Κύριε Μουρτζούκου, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Αυτό σας λέω, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι το Σάββατο 2 Νοεμβρίου η εταιρεία PCT, μέλος του ομίλου Costco Shipping Ports, προσέφερε υποτροφίες, παρακαλώ, σε πρωτοετής φοιτητές από το Πέραμα, υποστηρίζοντας την εκπαίδευση και την νεολαία της περιοχής. Ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της εταιρείας PCT. Πάμε να το δούμε. Η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τουρνουά μπάσκετ για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέου Εικονίου στο ανακαινισμένο γήπεδο που υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της PCT, Captain Wang Jihang, απένιμε 4 υποτροφίες σπουδών ύψους 2.500 ευρώ η καθεμία σε φοιτήτριες του Δήμου Περάματος που εισήχθησαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα το 2024. This event hosted by PCT is dedicated to the young people and the children of Parma. The smiles of the children and their families represent the greatest reward for our efforts. Η PCT, με σταθερή δέσμευση στις αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει διαθέσει από το 2010 περισσότερα από 700.000 ευρώ για δράσεις στήριξης εκπαιδευτικών και κοινοφελών ιδρυμάτων, ΜΚΟ και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η έμπρακτη στήριξη της PCT ενισχύεται περαιτέρω μέσω της ενεργού συμμετοχής των εργαζόμενών της, ενδυναμώνοντας τη δέσμευση σε ένα κοινό όραμα. Στόχος του οργανισμού είναι η επίτευξη σκοπών κοινωνικής ωφέλειας που προάγουν την αλληλεγγύη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας και των ευπαθών ομάδων που στηρίζει. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, αν μη τι άλλο, έχουμε τον νικητή. Ο νικητής που παίρνει το τζάκι τύπου Λακούνζα από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Φράγκος είναι ο κύριος Σοκράτης Μίλιος. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Μίλιε. Μακάρι να έχετε ζεστές νύχτες το χειμώνα ο οποίος έρχεται. Ο κύριος Σοκράτης Μίλιος, επαναλαμβάνω, είναι ο μεγάλος νικητής. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, τελειώσαμε. Οι αρχές ας ενεργήσουν, είναι μια τελευταία έκκληση την οποία απευθύνω. Γρηγορότερα. Ας επιδείξουν πιο γρήγορα τα ανακλαστικά. Και ονώνω είδα. Καλό Σαββατοκύριακο.